Απλώ το μόνο που ξέρουν οι Έλληνε είναι ότι αυτό το υπεκίνησε ή το αναζωπήρωσε η κακιά η Χούντα, ο Παπαδόπουλο. Και επειδή έχει το όνομα αυτό, γι' αυτό και σήμερα οι Μητσοτάκηδε και όλοι αυτοί. Το αποσύρανε. Το αποσύρανε και το ακυρώσανε. Και όλη η Βουλή έχει την εντύπωση αυτή. Ότι αν αναφέρει το τάγμα του Εύνου. Είσαι βουδικό. Για να δείτε πόσο ενημερωμένο ο ελληνικό λαό. Ω προ το κείμενο το οποίο υπάρχει. Όπως θα πούμε, είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να συμβουλευτεί κάποιος όταν θα μπει στο διαδίκτυο και θα, στο χώρο που του δίνουν για να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, μπορεί να το γράψει αν δεν έχει με δικά του λόγια να τα γράψει. Του δίνουμε δηλαδή υποδείγματα τι μπορεί να γράψει σε αυτό που. Για αυτό θα το πούμε. Θα το πούμε. Το καλεί. Ναι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Η συζήτηση σήμερα αφορά στη λεγόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, στην οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προωθεί στα μουλοχτά σιωπηρά για να επιτύχει αυτό που θέλει να επιτύχει. Και αυτό που θέλει να επιτύχει, αγαπητοί μου, να κάνω μια εισαγωγή πρώτη και μετά αρχίζεις. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Είναι μια συγκέντρωση είχαμε αυτή και είναι, αφορά, όπως είπε και ο κύριος Παλετσάκης, την προτινόμενη κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος που αναφέρεται στην επικρατούσα θρησκεία. Και αφορά κυρίως, έχει να κάνει όλα αυτά όπως θα ακούσετε, με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Δεν είναι απλά ένα άρθρο το οποίο καταργείται από το Σύνταγμα και δεν μας επηρεάζει. Και σας το λέω αυτό γιατί θα αναφέρω δύο γεγονότα που έλαβαν χώρα σήμερα για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει μια ένωση αθέων. Πέρυσι αυτή είχε βγάλει ανακοίνωση, είχε στείλει επιστολή στους Έλληνες βουλευτές, σε όλους τους βουλευτές και ζητούσε να μην μεταφερθεί το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα. Εφέτος επανέλαβε την ανακοίνωση και το πήρε ο Μπαλαούρας. Ξέρετε, εμείς στο χωριό κοροϊδεύαμε κάποιον Μπαλαούρα. Αυτός λοιπόν, ο Μπαλαούρας, έμαθα εγώ ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πήρε λοιπόν και το έκανε σημαία. Ποιος είναι όμως ο Μπαλαούρας? Είναι αυτός που πήρε τη 13η σύνταξη και το αγνοούσε. Πήρε δηλαδή 13η σύνταξη το Δεκέμβριο και το αγνοούσε. Αλλά το φαινόμενο Μπαλαούρα το κάνουν πολλοί. Θα δείτε στην εφημερίδα που θα κυκλοφορεί στο Σάββατο, αναφερόμαστε σε μία περίπτωση των συνταξιούχων του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία 10 χρόνια. Ξέρετε ότι όσοι πήραν σύνταξη και ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία 10 χρόνια, έμπαινε κανονικά στο λογαριασμό τους και η σύνταξη και ο μισθός τους. Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό? Υπάρχει καταγγελία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, είναι ο Κλούρας, συνεργάτης της εφημερίδας, τον οποίον έδιωξε ο Τσίπρας, απευθείας τον έδιωξε, όταν κατήγγειλε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό το βρήκε μέσα στο Υπουργείο. Λοιπόν, αυτός ο Μπαλαούρας λοιπόν πήρε τη 13η σύνταξη και αντί να την επιστρέψει ως όφιλε, γιατί είναι βουλευτής εν ενεργεία, την τσέπωσε. Και όταν έγινε το θέμα, είπε ότι την έδωσε σε φιλανθρωπίες. Ναι. Αυτός λοιπόν έδωσε εξετάσεις σήμερα και θυμηθείτε το όνομα, αυτές είναι οι εξετάσεις που δίνουν πριν από το Πάσχα κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιοι άλλοι, του Ποταμιού και άλλοι, των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, βρίζουν και βλαστημούν το Θεό, βρίζουν την πίστη μας, βλαστημούν την πίστη μας και μετά ανέρχονται στα επόμενα έτη σε πρωθυπουργικές, υπουργικές, υφυπουργικές θέσεις. Θυμόσαστε το Φίλι με τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας και το Άγιο Φως. Αμέσως μετά από ένα χρόνο τον ανέδειξαν Υπουργό Παιδείας. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις που οι βριστές της πίστης, εμείς κάποια στιγμή μαζέψαμε τον κύριο Παλετσάκη και το δημοσιεύσαμε, τι έχουν πει κατά καιρούς όλοι αυτοί οι επώνυμοι, τους οποίους βλέπουμε στην τηλεόραση, ή πάμε και τους χειροκροτάμε ή τους ψηφίζουμε κάποιοι από εμάς, τι έχουν πει για το Χριστό μας, για την πίστη μας. Ο Πάγκαλος, η Αρβελέρ που μάλιστα την βράβευσε και η Εκκλησία και όλοι αυτοί. Λοιπόν, να το έχουμε. Έχει καταφερθεί πολλές φορές κατά της πίστεως και της ορθόδοξης πίστης. Δεν ξέρω όλοι αυτοί. Όπως ο Δήμ. Έχουμε δημοσιεύσει τις δηλώσεις τους όλων. Αυτές είναι και στο διαδίκτυο υπάρχουν. Και στο διαδίκτυο στη σελίδα ορθοδοξία.gr. Αλλά υπάρχουν και στο στήλο της Ορθοδοξίας και πάλι θα δημοσιεύσουμε για να θυμίσουμε στον κόσμο.
Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα, μια και είδα και τον Βασίλη, σήμερα να σηκωθούμε λίγο όλοι όρθιοι. Έχουμε μια φοβερή μνήμη και να κρατήσουμε έστω και για 30 δευτερόλεπτα σιγή για ποιους, για τους ήρωες, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, μπήκαν οι Γερμανοί στα οχυρά του Ρούπεν και πέθανε και σκοτώθηκαν παλικάρια. Και αυτά τα παλικάρια όχι γλίτουσαν μόνο, έδωσαν το αίμα τους για την Ελλάδα, το λέω και συγκινούμε, αλλά άλλαξαν το ρου της ιστορίας και θα σας πω μετά γιατί τον άλλαξαν. Λοιπόν, τον άλλαξαν και για ένα και μοναδικό λόγο. Καθυστέρησαν τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί από την καθυστέρηση αυτή των 10 ημερών, των 15 ημερών, δεν μπόρεσαν να μπουν στη Μόσχα γιατί τους έπιασε χειμώνας. Αλλιώς ήταν έξω από τη Μόσχα και βλέπανε το Κρεμλίνο. Ήταν έτοιμοι να μπουν. Πάγωσαν όμως λόγω της καθυστέρησης που έκαναν η θυσία αυτών των παλικαριών. Κανένας δεν τους θυμά σήμερα. Κανένας δεν τους θυμάται. Κι όμως ήταν παλικάρια τα οποία κράτησαν τους Γερμανούς 6 μήνες πάνω. 6 μήνες, το φαντάζεστε, αυτή τη γερμανική, τη μηχανή, τη στρατιωτική, να καθυστερήσουν. Μια πούφτα παλικάρια ήταν, σαν άλλοι ήρωες του 21. Όπως και προχθές και στην 1η Απριλίου έχουμε για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ Β. Λάτε, καθίστε. Σας ευχαριστώ πολύ που τους θυμήσαμε και δίνω το λόγο στον κύριο Παλετσάκη να σας ενημερώσει για το άρθρο 3 του Συντάγματος. Καταρχήν να πούμε τι είναι σύνταγμα, διότι το λέμε όλοι, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν όλοι τι είναι σύνταγμα και γιατί λέγεται σύνταγμα. Λοιπόν, το σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, αυτός ο οποίος λέει πώς πρέπει να λειτουργεί μια πολιτεία, μια χώρα, ένα κράτος. Και γι' αυτό λέγεται σύνταγμα, γιατί συντάσσει, βάζει δηλαδή κοντά και σε αρμονία τους κανόνες εκείνους με τους οποίους πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος. Και όπως λέμε συντακτικό, από το ρήμα συντάσσω, όπου τι κάνουμε, βάζουμε τις λέξεις με τέτοια σειρά, ώστε να είναι κατανοητές, να μπορούμε να μιλήσουμε μια γλώσσα. Το συντακτικό λοιπόν έχει τους κανόνες με τους οποίους μπορούμε να μιλάμε μια γλώσσα, το σύνταγμα έχει τους κανόνες με τους οποίους μπορεί να λειτουργεί μια χώρα. Αυτό είναι το σύνταγμα. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα συντάγματα από το 1821, από το Μάιο του 1921 άρχισαν οι Έλληνες να συντάσσουν συντάγματα, δηλαδή θεμελιώδης νόμους πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι εκείνο της ελεύθερης Ελλάδας που ήταν Πελοπόννησο, θα ήταν ό,τι ήταν κατά καιρούς. Σε όλα τα συντάγματα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι, άρχιζαν όλα τα συντάγματα με αυτό που αρχίζει και το τελευταίο, στο όνομα της Αγίας και Μουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Αισθανόταν οι Έλληνες πάντοτε την ανάγκη να αφιερώσουν αυτούς τους κανόνες σε αυτόν που ελευθέρωσε την πατρίδα, στον Χριστό. Για πρώτη φορά στην ιστορία έρχεται αυτή η κυβέρνηση και δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς, γιατί είναι μαρξιστική. Είναι κυβέρνηση άθεη. Και με το κόλπο της αναθεώρησης, προσέξτε, δεν θέλει να αναθεωρήσει το έργο. Εγώ έχω γράψει πολλά άρθρα, εδώ και 15 χρόνια τα γράφω. Η κυβέρνηση αυτή ή όποια άλλη θα ήταν στη θέση της, θέλει ένα πράγμα να κάνει. Να διώξει τον Χριστό από την Ελλάδα. Αυτή είναι η εντολή των ξένων. Και το κάνει μέσω της αναθεώρησης, ότι δήθεν θέλουμε να αλλάξουμε το ένα και το άλλο, τίποτα δεν θέλουν να αλλάξουν. Το μόνο που θέλουν είναι να διώξουν τον Χριστό από την Ελλάδα. Από το σύνταγμα, από τη ζωή, από τις καρδιές των Ελλήνων. Να γίνει άθρησκη, μη χριστιανική χώρα η Ελλάδα και σε λίγο θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό θα το αναλύσουμε και νομικά και θεολογικά, διότι αυτά τα πράγματα που σας λέω εγώ δεν είναι δικά μου λόγια. Θα δείτε ότι όλα μας τα έχει προείπει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι θα συμβούν κατά γράμμα. Ότι δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα τον αποδοκιμάσουμε εμείς οι άνθρωποι. Όχι μόνο το σταυρό σου, εκείνο εκεί, το που κάνουν οι Φαρισαίοι και οι Εβραίοι, αλλά και ο πιστός λαός του, οι Χριστιανοί, θα τον αποδοκιμάσουν, θα τον διώξουν από τη ζωή τους. Και τώρα το λέω εγώ, το λέω ο ίδιος και λέει, το ρωτάνε οι μαθητές και λέει,
πότε λέει θα συμβούν αυτά που μας λες, κύριε, λέει, πρώτον λέει, δι παθήν των ιών του ανθρώπου, πολλά παθήν και αποδοκιμαστήν από τις γενεάς τάχτης. Γενεά τάχτη, αυτή είναι η μετά Χριστόν γενεά. Θα με πετάξουν, θα τον απορρίψουν οι άνθρωποι το Θεό, τον Χριστό. Και οι οικοδόμοι θα την απορρίψουν ως άχρηστο λίθο. Δηλαδή δεν θα τον βάλουν σε αυτό που ανακτήσουν. Έτσι η Ευρώπη έχτισε την Ευρωπαϊκή Ένωση πετώντας έξω το Θεό. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και στις καταστατικές διατάξεις περί Θεού. Όσοι και αν προσπάθησαν και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος με, δεν θέλησαν να βάλουν τίποτα μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Καμία αναφορά σε Θεό, καμία αναφορά σε αυτό που στο κάτω-κάτω αποτελεί το κοινό συνδετικό στοιχείο όλων των ευρωπαϊκών κρατών, είναι η χριστιανική κουλτούρα, ο πολιτισμός, ο χριστιανικός. Το πέταξαν έξω. Τώρα λοιπόν, η μόνη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υφίσταται αυτά που υφίσταται είναι η Ελλάδα, η Ορθόδοξη Ελλάδα. Και υφίσταται τα μαρτύρια γιατί επιμένει να έχει το Χριστό αρχηγό. Αλλά σε λίγο θα έχουν καταφέρει οι δυνάμεις του μυστηρίου της ανομίας με την ψήφο του ελληνικού λαού, και αυτό έχει σημασία, να εκδιώξουν τον Χριστό από το Σύνταγμα. Και εκεί θα είναι η μεγάλη επιτυχία όλων αυτών. Επομένως λοιπόν, μέσα από την αναθεώρηση, η αναθεώρηση είναι ένα σχέδιο συνωμοτικό που έχει τον κωδικό, την κωδική ονομασία αναθεώρηση. Να δείτε να φτιάξουμε τη μία διάταξη, την άλλη κτλ. Αλλά ο σκοπός ο τελικός είναι αυτός, να διώξουν τον Χριστό. Θα σας πω λοιπόν ότι όλα τα συντάγματα τα οποία εγώ, τα τρία τελευταία συντάγματα του 52, το οποίο κατελήφθη από την 21η Απριλίου, μετά το καθεστώς έκανε ένα δικό του σύνταγμα το 68, που πολλοί από εσάς θα πήγατε να ψηφίσετε το σύνταγμα το 68, Βασιλευμένη Δημοκρατία, και η μεταβολήθευση που ήρθε και έφτιαξε το σύνταγμα το 75, αυτό που ισχύει σήμερα, αφού έχει υποστεί μία, δύο, τρεις αναθεωρήσεις και πάμε τώρα για τέταρτη αναθεώρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από το γεγονός ότι όλα τα συντάγματα από το 21 μέχρι σήμερα είχαν προμετωπίδα πάνω στο όνομα της Αγίας Χειμωνισίου και Διαιρέτου Διάδους, είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία συντάγματα, τουλάχιστον από το 11 και μετά, πρώτο άρθρο του συντάγματος είχαν το περί θρησκείας. Επικρατούσα θρησκεία είναι η χριστιανία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και του 52 και του 68, το 75 οι πολιτικοί υπερβίβασαν την αξία της θρησκείας και βάλαν το πολίτευμα, ότι πρώτα είναι η δημοκρατία. Και μετά στο τρίτο άρθρο 3 βάλανε ότι επικρατούσαν είναι η του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. Τώρα, το 1952, το σύνταγμα δηλαδή που κατέληξε η Χούντα και το οποίο το είχα, γιατί ήμουν τότε φοιτητή στην νομική και σπούδαζα αυτά τα πράγματα, υποτίθεται ότι κατέληξε τη δημοκρατία η Χούντα. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λένε. Πραξικόπημα ήταν και έτσι είναι, όχι έτσι λένε. Επομένως, η λογική δική σας και η δημοκρατική ευαισθησία και συνέπεια τι λέει, ότι όταν απεκατεστάθη η δημοκρατία, θα έπρεπε να επανέλθει ενισχύει το σύνταγμα που είχε καταλύσει η κακιά η Χούντα, το 52. Αλλά δεν το έκαναν αυτό. Δεν το. Έκαναν ένα καινούριο σύνταγμα, το 75. Μάλιστα. Καταλάβατε, και δεν έγραψαν αυτά που έγραφε του 52, τουλάχιστον ως προς τη θρησκεία, έγραψαν τα δικά τους, αυτά που θέλανε, βλέπετε. Ο διάβολος, γιατί αυτά τα πράγματα είναι βήματα διαβολικά. Αυτό που γίνεται το 1975 γίνεται με σκοπό να γίνει το δεύτερο βήμα το 2017-18. Το ένα δηλαδή είναι σαν τα κομματάκια του παζλ, είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να συναρμόζονται τα κομματάκια που θα έρθουν μετά από 20-30 χρόνια. Τι κάνανε στο σύνταγμα του 1975? Δεν αντιγράψαν ή δεν βάλανε όλες τις διατάξεις, βάλανε αυτές που τους συμφέρανε. Όπως επίσης στο σύνταγμα του 1975 παρέλειψαν να βάλουν ποια είναι η εθνική σημαία που είχε το 1968 το σύνταγμα, που έλεγε ότι η σημαία η ελληνική είναι αυτή. Γιατί προσέξτε, στα επόμενα βήματα καταργείται και η σημαία. Πρώτα φεύγει ο Σταυρός και μετά καταργείται και η ίδια η σημαία. Και κατά πληροφορίες που υπάρχουν και διαχέονται,
στους Ολυμπιακούς που πρόκειται να γίνουν, δεν θα παρελάσει η Ελλάδα και τα κράτη με τις εθνικές σημαίες, αλλά θα παρελάσουν όλα το ένα πίσω από τ' άλλο, τα κράτη, με μπροστά την ευρωπαϊκή σημαία, τα αστέρια. Την... Τους Μασόνους. Ναι. Λοιπόν, καταργούνται και οι σημαίες. Γι' αυτό και... Ορίστε. Στο Σύνταγμα του 68 υπήρχε διάταξη που έλεγε ότι η σημαία η εθνική είναι αυτή. Περιέγραφε τη σημαία αυτή που ξέρουμε όλοι, που έχουμε. Στο Σύνταγμα του 75 ούτε αυτό περιελήφθη. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση τι κάνει. Επειδή ξέρει ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι χριστιανοί, το ξέρει αυτό το πράγμα, τι κάνει. Βγάζει στο διαδίκτυο και λέει εμείς θα τροποποιήσουμε το Σύνταγμα και σας βάζουμε στο διαδίκτυο τις προτάσεις μας. Έκανε μια επιτροπή άθεων, όλοι άθεοι, κανένας της Εκκλησίας εκπρόσωπος, φταίει η Εκκλησία η οποία δεν αντέδρασε, και βγάζει ένα σχέδιο το οποίο το βάζει στο διαδίκτυο και καλεί τον ελληνικό λαό να μπει μέσα και να πει τη γνώμη του. Προσέξτε τώρα. Δίνει λοιπόν μια διεύθυνση που την δημοσιεύουμε στην εφημερίδα, σύνταγμα-διάλογος.gov.gr. Όποιος μπει μέσα θα δει εκεί, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις είναι τυποποιημένες και δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό παρά να διαλέξεις μία από τις τρεις τυποποιημένες απαντήσεις. Και σου δίνει και ένα χώρο ελεύθερο να πεις τη γνώμη σου με χίλιες, μου φαίνεται λέξεις, το πολύ, χίλιες λέξεις. Γι' αυτό το χώρο και για αυτήν τη γνώμη σας δίνουμε αυτό το χαρτάκι που είναι υπόδειγμα για όσους θελήσουν να μπουν και να γράψουν και πρέπει να γράψει, γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ, ότι πρέπει να αντιδράσουμε σαν χριστιανοί και να δείξουμε ενδιαφέρον να μπούμε στο διαδίκτυο, να πούμε τη γνώμη μας για να τους στερήσουμε το επιχείρημα το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πούν μετά, ότι να, εμείς καλέσαμε το λαό σε διαβούλευση. Αλλά ο λαός δεν ανταπεκρίθηκε, δηλαδή μερικές χιλιάδες μπήκαν και μας είπαν ότι ναι, θέλουμε το άρθρο 3 να μείνει και επομένως ή αυτοί ή δεν είναι χριστιανοί οι περισσότεροι ή κι αν είναι δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, επομένως αφήστε μαζί τους, καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Γιάννη, έχουν κάνει υπάρχει μια πονηριά σε αυτό στη διαβούλευση. Αυτοί είδαν τις υπογραφές που μαζεύτηκαν για το θρήσκευμα και είδαν ότι οι περισσότερες υπογραφές ήταν από ανθρώπους που ήταν πάνω από 40. Στο διαδίκτυο λοιπόν, αυτοί που είναι από 50 και πάνω δυσκολεύονται να μπουν. Δεν έχουν αφήσει λοιπόν ελεύθερη τη διαβούλευση, αλλά σου λέει αυτοί που ήταν να μπουν για να συμμετάσχουν δεν θα μπορούν γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο. Άρα εμείς θα έχουμε κερδίσει γιατί οι νέοι, λίγοι θα είναι αυτοί που θα ενδιαφερθούν και θα μπουν. Λοιπόν, είναι η πονηριά τους. Και κάποιες παγίδες. Είναι η παγίδα και για να μπεις πλέον και στη διαβούλευση χρειάζεται να έχεις τους κωδικούς του τάξης. Δηλαδή, τους κωδικούς που έχει ο φοροτεχνικός σας για να μπαίνετε για να σας φτιάχνει τη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάνε δε σε οδηγεί. Και να δείτε σωστά. Σε πεντέπει. Ναι. Και λέει εξουσιοδότηση, λέει διάφορα πράγματα τα οποία σε δυσκολεύουν για να σε βάλουν μέσα. Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο στους πολλούς, σε αυτούς που θα έμπαιναν. Γι' αυτό χθες η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή ίσως από την εφημερίδα και την εκπομπή που κάναμε, αποφάσισε να δει και να εξετάσει ο Αρχιεπίσκοπος να συνεννοηθεί, λέει, με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της διαβούλευσης του Συντάγματος, δηλαδή για το πώς θα συμμετάσχουν δηλαδή, οι πολίτες ή και η Εκκλησία. Βέβαια, από ότι, για να πούμε και λίγο ρεπορταζιακά, ο νυν Αρχιεπίσκοπος το 2009 είχε αποκαλύψει ο Νίκος Συφουνάκης ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει δεχτεί και έχει αποδεχτεί να προχωρήσουμε σε ένα βελούδινο διαχωρισμό. Δηλαδή, σε ένα βελούδινο χωρισμό να αναφέρεται αυτό που συζητάνε και τώρα, ότι υπάρχει μια ιστορική διαδρομή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να μην χαρακτηρίζεται ως επικρατούσα, αλλά να αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα ότι το κράτος αυτό ιστορικά κινήθηκε μέσω της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, πια σταυρό και πούρευτο. Απλώς προσπαθούν να πορευέψουν τον κόσμο. Λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν αυτός που λέει ότι αμφισβητεί το Θεό και το παλεύει, ή ο Αρχιεπίσκοπος που λέει ότι δεν ξέρει για το θάνατο ποια στάση να κρατήσει, αν είναι με φόβο ή με ελπίδα, και αναφέρει ότι ακόμη το ψάχνει, αυτός λοιπόν μιλάει
και για βελούδινο χωρισμό της Εκκλησίας. Νομίζω είναι εγκάθετος των πολιτικών και κάποια στιγμή θα πρέπει ο λαός ο ίδιος να ζητήσει να φύγει. Γιατί στο σύστημα είναι αρεστός, στον κόσμο δεν είναι αρεστός. Εγώ τα λέω και τα λέω και φανερά και ας με πάρουν και ας μου πούνε και μπροστά του θα τα πω. Και μπροστά του θα τα πω γιατί έτσι είναι. Και γράφουν και στην εφημερίδα ο κύριος Παλετσάκης, έχει ολόκληρο άρθρο στην εφημερίδα για πώς σχολιάζει το αμφισβητώ το Θεό κάθε μέρα. Προκαθήμενος Εκκλησίας Ελλάδας. Και όσο αφορά το Σύνταγμα, γιατί δεν επανέφεραν το 52, μα κύριε Παλετσάκη, ξεχνάμε ότι στις εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που υπέγραψε τότε το ελληνικό κράτος, είχαν συμπεριλάβει μέσα σε μια διάταξη, μια τροπολογία, μέσα στην εμπορική συμφωνία, στο εμπόριο, ότι η ελληνική κυβέρνηση, εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, να αφήνει ελεύθερο το πεδίο σε προτισταντικές ομολογίες και τους παπικούς να κάνουν ιεραποστολική, να αναπτύσσουν ιεραποστολική δράση στην Ελλάδα. Αυτό το είχαν υπογράψει και το είχαν αποδεχτεί οι πολιτικοί από το 50. Πώς λοιπόν να δεχόντουσαν το Σύνταγμα του 52? Έπρεπε να τα αλλάξουν. Έπρεπε λοιπόν να τα αλλάξουν. Γι' αυτό πάμε στις αναθεωρήσεις. Και αυτό τώρα την αναθεώρηση δεν του κάνουν γιατί τους κάπνισε, τους επιβάλλει η Ευρώπη, η συνθήκη της Λισαβόνας. Επειδή μιλάει ξεκάθαρα, δεν υπάρχει τίποτα χριστιανικό μέσα, τους λέει να εναρμονιστεί το Σύνταγμα το ελληνικό με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και γι' αυτό προχωρούν την αναθεώρηση. Κύριε Παλτσάκη, μέχρι πότε ισχύει? Μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο. Είναι ζήτημα για μένα άμα συμπληρωθεί μία... Και όχι στην αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι επίκαιρη μέχρι και πρέπει να υποστηριχθεί από όλους. Είναι ζήτημα αν κατά τις δικές μου εκτιμήσεις... Δηλαδή θα κάνουμε μετά ερωτήσεις. Θα συμπληρωθούν 100.000 Έλληνες οι οποίοι θα μπουν στο διαδίκτυο. Ξέρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει δυσκολέψει τα πράγματα και όσοι θα θελήσουν θέλει κλειδάριθμο να πάρει από την εφορία για να μπει μέσα. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πάμε στο λογιστή. Ο διδάκτη είναι εύκολο. Ο λογιστή σου το δίνει. Το θέμα είναι ότι και μπαίνω το λογιστή. Σου το δίνει αν τον έχει. Τον έχει πάρει. Δεν σου δίνει. Δεν έχει δικό του κλειδάριθμο. Η εφορία. Εσύ λέτε για αυτού που δεν έχουν πάρει άμυκα. Ναι, μα οι περισσότεροι δεν έχουν. Δεν έχουν, νομίζετε. Όλοι αυτοί που κάνουν φορολογικές δηλώσεις έχουν. Απλώς σε δυσκολεύει και μετά, αφού μπεις και με τον κωδικό σου, πάλι σε δυσκολεύει. Εκεί είναι το χειρότερο. Επομένως, έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να μην μπορέσει ο Έλληνας να εκδηλώσει την θρησκευτικότητά του, όπως έγινε επί μακαριστού Χριστοδούλου, που μαζεύτηκαν 3 εκατομμύρια υπογραφές. Τώρα. Αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ναι, προσέξτε. Ποιος θα πάω ιστορικά να σας πω ότι οι περισσότεροι από εσάς όσοι είστε κάτω από 50 ετών δεν θα το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η Χούντα, η κακιά η Χούντα, γιατί εγώ για μένα δεν υπήρξε κακιά, γι' αυτό το λέω ηρωνικά, όταν θέλησε να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, βέβαια τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις κτλ. Έβγαλε το Σύνταγμα το οποίο ήθελε σε σχέδιο. Ορίστε, εγώ το έχω κρατήσει. Και το μοίρασε σε 11 εκατομμύρια αντίτυπα, είχε βγάλει το Εθνικό Τυπογραφείο, να πάρουν οι Έλληνες και από 2-3 ο καθένας. Τα πήραν όλοι μέσω υπηρεσιών, κοινοτήτων, νομαρχιών, όπου ήθελες και ζητούσες, έπαιρνες αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και το υπόδειγμα, το έχω μέσα εδώ, υπάρχει δηλαδή, το υπόδειγμα των ψηφοδελτίων που θα συναντούσες όταν θα πήγαινε να το ψηφίσεις. Το όχι και το ναι, για να ξέρεις να μην σε γελάσουν. Ήταν έτοιμα μέσα, για τα υποδείγματα. Λοιπόν, μπορούσε να διαβάσεις, προσέξτε τι είχε κάνει η Χούντα, να διαβάσεις το Σύνταγμα και υποχρέωσε όλες τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν να δημοσιεύουν ένα κουπόνι κάθε μέρα, στο οποίο ό,τι η εφημερίδα και αν έπαιρνες, όποια αν έπαιρνες από την Αυγή, η Αυγή δεν έβγαινε τότε, αυτές που έβγαιναν, να συμπληρώσεις τη γνώμη σου στο κουπόνι και να το στείλεις. Το κάνανε αρκετοί Έλληνες αυτό και ο Μιλόν το έκανε. Και αυτά τα έλαβε υπόψη μια επιτροπή ενδεκαμελής που είχε συστήσει, η οποία επί ένα χρόνο επεξεργάστηκε τις γνώμες των Ελλήνων που είχαν διατυπώσει τα κουπόνια και συνέταξε το τελικό σχέδιο του Συντάγματος αυτό εδώ, επί του οποίου εκλήθη ο ελληνικός λαός δια δημοψηφίσματος να αποφασίσει. Και όπως έγινε το 1974, με το 68, πήγαμε και ψηφίσαμε το Σύνταγμα αυτό, το 1968. Σημειωτέων ότι και σε αυτό και στο 52, το άρθρο που μιλάει για την επικρατούσα θρησκεία δεν είχε τον τίτλο που έχει το 1975, γιατί οι πονηροί πολιτικοί το 1955 γράψανε πάνω
Άρθρο 3. Σχέσεις Εκκλησίας, Πολιτείας, Γλώσσα, Αγίας Γραφής. Αυτό είναι ο τίτλος του άρθρου. Ενώ τα συντάγματα προηγούμενα ήταν περί θρησκείας, έτσι ώστε ο ένας να νομίζει τώρα ότι μιλάνε για τις σχέσεις της Πολιτείας με την Εκκλησία. Δεν έχει καμία σχέση το άρθρο 3. Το άρθρο 3 δεν καθορίζει τις σχέσεις Πολιτείας με την Εκκλησία, οι οποίες περισσότερο καθορίζονται από άλλες διατάξεις και από ένα εθνικό δίκαιο το οποίο υπάρχει περισσότερο παρά από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν λέει τίποτα. Μετά την αναθεώρηση του άρθρου 3 θα έρθει η επόμενη αναθεώρηση που θα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 105 του Συντάγματος, το οποίο μιλάει για το καθεστώς του Αγίου Όρους. Και εκεί θα καταργήσουν και το άβατο του Αγίου Όρους και έρχονται το ένα πίσω από το άλλο σιγά σιγά. Μία θα λέγεται το Άγιο Φως, μία θα λέγονται οι καμπάνες που τους ενοχλούν, τα θρησκευτικά που τους ενοχλούν, το κάθε τι που τους... Σιγά σιγά έρχονται, είτε δια νόμων, είτε δια αναθεώρησης. Βλέπετε αυτά τα γράφη. Αλλά οι πρόσωποι της Εκκλησίας τι κάνουν. Τίποτα δεν κάνουν. Αλλά είναι πολύ μέρη. Μα βεβαίως είναι και μάλλον. Ας αφήσουμε να τελειώσουμε να δεστούμε μετά. Μα δεν κάνει ακριβώς, εμείς αυτό γράφουμε σε αυτή. Ο λαός θα... Αυτοί που θα έπρεπε να αντιδράσουν πρωτίστως είναι οι ηγέτες της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία συμπράττει με την άθεη πολιτεία, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Θα σας πω κάτι. Δεν είμαι εθεροβάμων, δηλαδή δεν περπατώ στα σύννεφα. Ακούστε στο τέλος, μην διακόπτουμε. Δεν τρέχω καμία απολύτως ελπίδα ότι θα μπορούσαν κινήσεις σαν κι αυτοί, ακόμα κι αν ήταν πιο διευρυμένες και σε επίπεδα χιλιάδων πιστών, θα μπορούσαν να βγουν στο διαδίκτυο, να αποφέρουν το παραμικρό. Δεν είμαι ιτοπαθής, είμαι ρεαλιστής. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα. Να αποτρέψουμε αυτό το οποίο γίνεται και έρχεται. Θα την καταργήσουν έτσι αλλιώς, σας το λέω για να μην τρέφετε και εσείς τους ευαισθήσεις. Θα μου πείτε τώρα και γιατί το κάνουμε. Θα μου πείτε και γιατί το κάνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της κινήσεως αυτής. Τουλάχιστον στο μυαλό του ομιλούντος είναι ένας. Για μένα δεν έχει σκοπό να αποτρέψει κάτι το οποίο θα γίνει εκ του ασφαλούς έτσι αλλιώς. Για μένα είναι μια ομολογία πίστεως. Ένα έργο πίστεως προς τον Κύριό μας, ο οποίος λέει, όσοι θυμούνται τα λόγια του, το εξής. Όσοι λέει αρνήσιμε ενώπιον των ανθρώπων, αρνήσομαι και εγώ ενώπιον του Πατρός. Την ημέρα της κρίσης θα μπορέσει να πει άνθρωποι μέσα από εδώ, σαν και εμάς, Κύριε μου, εγώ δεν σε αρνήθηκα. Γιατί οι περισσότεροι θα τον αρνηθούν, να είστε βέβαιοι. Από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, αν πούμε ότι ξέρω εγώ τα 7 είναι χριστιανοί, είναι ζήτημα εάν ένα θα βρεθεί να ομολογήσει την πίστη στον Ιησού Χριστό και να αντισταθεί σε αυτή την ιστορία. Είναι θέμα λοιπόν ομολογίας πίστεως, έργου πίστεως και μιας αν θέλετε ιστεροφημίας της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια να πούνε καλά, δεν τρέπεστε, σας πήραμε το Χριστό, σας πήραμε, δεν κάνατε τίποτα. Μια απολογία έναντι αυτών. Γιατί δεν πιστεύω ότι πρόκειται αυτά να. Ούτε θα τα διαβάσουν, ούτε θα τα λάβουν υπόψη τους. Αυτά που λέμε εμείς σήμερα εδώ. Ποιο άρθρο είναι αυτό, του 100. Το 3. Το 105 είναι για το Άγιον Όρος. Ναι, το 105. Ναι, η επόμενη φάση. Το 3 και το 105. Ναι, η επόμενη φάση είναι το 105. Στο λόγο θα το κάνω στο τέλος. Και θα δείτε βουδιστικά μοναστήρια και ξενοδοχεία στο Άγιον Όρος να ξεφυτρώνουν το ένα και σαν άλλο. Αυτά είναι. Τουλάχιστον αυτό σας μιλάει εδώ και 15 χρόνια από το 1996. Τα έχω πει και τα έχω γράψει δεκάδες φορές. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι το οποίο σήμερα εδώ. Και δεν είναι προφητείες ότι θα κατηργείται η επικρατούσα θρησκεία. Απλώς είναι προβλέψεις. Άλλο πράγμα είναι η προφητεία και άλλο είναι η πρόβλεψη. Εγώ δεν έχω το χάρισμα της προφητείας. Πρόβλεψη σημαίνει ότι έχω ορισμένα δεδομένα και επί τη βάση των δεδομένων προβλέπω κάτι. Δηλαδή έχω μία γραμμή και ξέρω ότι αυτή την προεκτείνηση θα πάει κάπου. Ενώ προφητεία. Σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα το δεδομένο και μιλάς για κάτι που πρόκειται να γίνει χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλεψη. Δηλαδή, για να κάνουμε τη διάκριση τώρα, πρόβλεψη είναι να πεις ότι ο Πρωθυπουργός το 2025 θα είναι ο τάδε. Γιατί ξέρεις ποιοι είναι οι πολιτικοί της παρούσης στιγμής και προβλέπεις προεκτινόμενος το μέλλον. Προφητεία είναι να πεις ότι ο Πρωθυπουργός
το 2225 στην Ελλάδα θα είναι, όχι το όνομα, ένας ψηλός, κοντός, μονόθαλμος, έτσι και τα... Αυτό είναι προφητεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, προβλέποντας ο ομιλών που πάνε τα πράγματα, είχα πει πολλά χρόνια και θα καταρριφθεί και αυτό και εκείνο και το άλλο και πράγματι με μαθηματική ακρίβεια όλα έχουν γίνει, έχουμε γράψει τα άρθρα με τον κύριο Μακρύ για το Σύνταγμα, το Ευρωσύνταγμα ή συνθήκη τη Λισαβόνα που τα γράφει όλα μέσα. Τώρα, ποια είναι η πρακτική συνέπεια του ότι θα καταργηθεί αυτό το άρθρο, γιατί εντάξει, λέμε να μην υπάρχουν συνέπειες. Όταν το άρθρο αυτό ίσχυε στο Ελληνικό Σύνταγμα, υπήρχαν οι εξής συνέπειες, ότι οι άρχοντες του τόπου, είτε λεγόταν βασιλιάς είτε λεγόταν πρόεδρος, έπρεπε να ανήκουν στο θρήσκευμα που ανήκουν οι περισσότεροι Έλληνες. Δεν μπορούσε να κάνεις ένα μουσουλμάνο πρόεδρο, έπρεπε να είναι χριστιανός. Αυτός ο χριστιανός, ο βασιλεύς στο 68, το 68 Σύνταγμα, είχε υποχρέωση να προστατεύει την επικρατούσα θρησκεία. Ήταν και αρχηγός, πολιτικός ας πούμε. Και προσέξτε, απαγορευόταν ο προσιλητισμός σε βάρος της χριστιανικής θρησκείας. Δεν μπορούσε ο καθένας να βγαίνει στους δρόμους όπως βγαίνουν οι Ιεχωβάδες και διάφοροι άλλοι και να λένε πάρτε και διαβάστε. Καταργουμένου του άρθρου 3, έρχονται σε ισχύ διατάξεις του Ευρωπαϊκού Συντάγματος πλέον, όπου ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όχι υπέρ της δικής του απόψεως ή θρησκείας, αλλά σε βάρος του χριστιανισμού. Και θα ξέρετε όλοι, θα έχετε δει τον τελευταίο καιρό, μια κίνηση που έγινε να καταργηθεί ο νόμος περί βλασφημίας. Mm. Ναι, το είδατε και αυτό και θα το δείτε σε λίγο να περνάει από τη Βουλή. Γιατί όλα έτσι γίνονται, λίγο στην αρχή αυτό και μετά περνάνε. Τα καταργηθεί. Δηλαδή μπορεί να βρήσεις ένα βουλευτή, μπορεί να βρήσεις έναν άνθρωπο, μπορεί να βρήσεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να φας, ας πούμε, μερικούς μήνες φυλάκιση. Εάν βρεις τον Χριστό τον ίδιο, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα ακούστε, σε μια εποχή που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα και πάμε να διώξουμε εμείς τον Χριστό, υπάρχουν λαοί, αγαπητοί μου φίλοι, πολλοί θα εκπλαγείτε από αυτό που θα ακούσετε, υπάρχουν λαοί στον κόσμο, οι οποίοι το μυαλό τους είναι στον Χριστό και τι κάνουνε, ανεγείρουν τεράστια αγάλματα στον Χριστό και ανακηρύσουν τον Χριστό βασιλιά τους. Εδώ σας έχω να δείτε, μπορείτε και από χέρι σε χέρι να το πάρετε, το άγαλμα που σηκώσαν, που ανέγειραν πριν από ένα χρόνο οι Πολωνοί στην Πολωνία, είναι ύψος 33 μέτρων, όσο ήταν τα χρόνια του Χριστού. Και θα δείτε δίπλα τον άνθρωπο για να καταλάβετε το μέγεθος του διαστάσεων. Αυτό το ανεγείραν οι Πολωνοί. Και δεν είναι ότι το ανεγείραν οι Πολωνοί. Σε ποια περίοδο? Σε μια περίοδο που εμείς ασχολούμαστε με αξιολογήσεις, με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, οι Πολωνοί βρήκανε τον καιρό και το ενδιαφέρον και αισθάνθηκαν την ανάγκη να ανεγείρουν αυτό το άγαλμα. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό, κύριε Γιάννη? Πού να το βρούμε? Αυτό δημοσίευμα το βάλουμε και στην εφημερίδα. Προσέξτε τώρα τι έγραψε το κοινοβούλιο, τι είπε το κοινοβούλιο της Πολωνίας. Εν έτη 2017 μιλάμε. Προσέξτε, ενώ εμείς ασχολούμαστε με τις αξιολογήσεις και όλα αυτά. Ακούστε τι είπαν οι άνθρωποι. Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Αθάνατε βασιλέα των αιών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας και Σωτήρα μας, σκύβοντας τα κεφάλια μας ενώπιον σου, βασιλέα του σύμπαντος, αναγνωρίζουμε την κυριαρχία σου πάνω από την Πολωνία, σε εκείνους που ζουν στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, επιθυμώντας να προσκυνήσουμε το μεγαλείο της δύναμής σου και τη δόξα σου, με μεγάλη πίστη και αγάπη θα φωνάζουμε, κυβέρνησέ μας Χριστέ. Αυτά λένε οι Πολωνοί, οι οποίοι πέρασαν το κομμουνιστικό καθεστώς και για ορισμένους από εμάς είναι και καθολικοί, ενώ εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι θα διώξουν τον Χριστό, οι καθολικοί. Άλλο, οι Σύριοι, μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα. Κάτι πριν πας στη Συρία, να πούμε για τους Πολωνούς κάτι ακόμη. Στην έκθεση Λούνατσεκ το Φεβρουάριο, στις 6 Φεβρουαρίου του 2014, η έκθεση Λούνατσεκ αναφερόταν στους ομοφυλόφιλους, στους ανώμαλους. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές επαναστάτησαν εναντί των κομμάτων, των ευρωπαϊκών κομμάτων, και δηλαδή έκαναν επανάσταση με επικεφαλή στον Κουμουτσάκο και την παρέα του, έκαναν την επανάσταση και ψήφισαν την έκθεση Λούνατσεκ, ενώ το κόμμα της Μέρκελ την καταψήφισε.
οι Πολωνοί, και γι' αυτό το αναφέρω για τους Πολωνούς, όλα τα κόμματα από την αριστερά που εκπροσωπούνται μέχρι την άκρα δεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, καταδίκασαν την έκθεση Λούνατσε. Ομόφωνα. Ομόφωνα δηλαδή την καταδίκασαν. Δεν πήραν τη γραμμή των κομμάτων τους. Εμείς οι Έλληνες δεν υπήρχε ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής που να την καταψηφίσει. Ναι. Αυτό δείχνει και στη συνέχεια σας είπα πώς αυτοί επιβραβεύονται. Αμέσως μετά από αυτό καλεί ο Σαμαράς τον Κουμουτσάκο και τον έβαλε υποψήφιο περιφερειάρχη. Και όχι μόνο αυτό, τον καλεί και ο Μητσοτάκης τον Κουμουτσάκο αφού είχε δώσει εξετάσεις κατά του Χριστού και τον έχει κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν ξέρω κάτι τον έχει κάνει στη Νέα Δημοκρατία υψηλό βαθμό. Και αύριο θα έρθουν και οι Αθηναίοι στη Β' Αθηνών και θα τον ψηφίσουν πάλι. Και τον δέχεται και ο Αρχιεπίσκοπος με ανοιχτές αγκάλες. Αυτή είναι δυστυχώς, αυτή είναι η πολιτική μας και αυτή είναι και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες στον πρόγραμμα που λειτουργούν. Είδατε οι βουλευτές, οι Πολωνοί, τι είπανε μέσα στο κοινοβούλιο τους. Δέστε και συγκρίνετε με τους Έλληνες βουλευτές για να καταλάβετε και με τους μπαλαούριδες. Όχι πλειοψηφία, μόνο. Θα σας δείξω τώρα και ένα άλλο άγαλμα που σήκωσαν οι χριστιανοί Σύριοι την ώρα που υφίστανται αυτά που υφίστανται. Και όλοι αυτοί που έρχονται είναι οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί κάθονται εκεί. Κοιτάξτε πού στηρίζονται. Σηκώσαν το άγαλμα του Χριστού, άλλα 10 μέτρα είναι και αυτό, είναι μπρούζινο άγαλμα. Ναι, σε μία. Πόσα μέτρα είναι αυτό? Περίπου πρέπει να είναι 10 μέτρα, αν κρίνω από τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι το άλλο εδώ, θα δείτε. 33 μέτρα. Αν θέλετε, πάρτε το από χέρι σε χέρι να το δείτε από κοντά. Δώστε το. Μισό λεπτάκι. Με αυτά ασχολούνται οι λαοί όταν εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε τον Χριστό να σταυρωθεί για δεύτερη φορά. Και στο Γολγοθά, τον οποίο θα ανεβαίνει τώρα ο Κύριος μας, δεν θα υπάρχει κανένας δίπλα του, όπως δεν υπήρχαν στα χρόνια εκείνα ούτε οι μαθητές του. Ένας μαθητής πήγε στο Γολγοθά και αυτός ήταν ο Ιωάννης. Οι υπόλοιποι φοβήθηκαν και δεν πήγε κανένας. Έτσι, εν μέσω σιωπή θα περάσει η αναθεώρηση, θα έρθει ο Ιούνιος, θα συζητήσουν και θα αποφασίσει η Βουλή, όπως λέει το Σύνταγμα, ποιες διατάξεις είναι αυτές που πρέπει να αναθεωρηθούν, οι αναθεωρητές. Και αφού πάρει μια απόφαση που θα λέει ότι είναι το 3, το 15, το 25, το 115 άρθρο κλπ, θα έρθει η επόμενη Βουλή μόλις γίνουν εκλογές και από αυτά που θα έχει αποφασίσει αυτή η Βουλή θα περάσει ή δεν θα περάσει κάποια άρθρα. Η γνώμη μου είναι ότι θα περάσουν με μεγάλη πλειοψηφία, διότι και αν υποτεθεί ότι κάποιοι, λέμε χριστιανοί, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσουν, γιατί χρειάζονται 180 ψήφοι για να περάσει η αναθεώρηση, θα βρεθούν πρόθυμοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟ κτλ. Που θα ψηφίζουν και θα πάει με 200 τόσους. Επομένως είναι χαμένη υπόθεση από χέρι και μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα και αλλιώς δεν θα γίνουν. Νομικά είπαμε τι είναι Σύνταγμα, τι είναι αναθεώρηση, πώς θα γίνει η αναθεώρηση. Θα πω όμως και ότι για μένα, για αυτό που σας μιλάει, η σημασία δεν είναι, έχει και θεολογική σημασία αυτό που πάει να γίνει. Γιατί αυτό που πάει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, την οποία την έχω γράψει σε βιβλία πολλά, μας το προλέγει η Κοινή Διαθήκη. Ότι θα έρθει η ώρα, θα γίνει αυτό ακριβώς. Θα διώξουμε τον Χριστό. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι ένα σημείο των καιρών για να έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής Επιστολή ότι μέχρι να φύγει από τη μέση ο κατέχων, όταν θα φύγει από τη μέση ο κατέχων, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, ο Υιός της Απολίας, ο Αντίχριστος. Αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο ερμηνευτικό θέμα και πρόβλημα και όταν διάβαζα και εγώ την Καινή Διαθήκη, αναγκάστηκα να προσέξω σε όλους τους πατέρες για να καταλάβω ποιος είναι ο κατέχων που θα φύγει από τη μέση. Δυστυχώς, οι πατέρες, λέει ο καθένας, μια διαφορετική άποψη, η οποία εμένα δεν με ικανοποίησε. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, ζήτησα τη βοήθεια του Κυρίου μου. Είπα, Χριστέ μου, βοήθησε με να καταλάβω τι εννοεί εδώ, γιατί το θεωρούσα πολύ σημαντικό. Εκείνο λοιπόν που με βοήθησε να καταλάβω, είναι ότι αυτός που θα φύγει από τη μέση, ο κατέχων, δηλαδή που κατέχει, είναι ο Χριστός μας.
Γιατί αυτός κατέχει τον τίτλο, το αξίωμα, τη θέση του αληθινού Θεού, του σωτήρα, του λυτρωτή, και είναι φυσικό ότι για να έρθει στη θέση του ένας άλλος, όπως είναι ο τίτλος, πρέπει να φύγει αυτός που κατέχει το χώρο και εμποδίζει τον άλλον. Λοιπόν, έτσι όπως τον κάλαμε από τη μέση το Χριστό από το Ευρωσύνταγμα, τώρα έρχεται η σειρά μας ως Ορθόδοξο κράτος να το βγάλουμε πλέον και από την πατρίδα μας. Γιατί όλα αυτά που τραβάμε μέχρι στιγμής, μνημόνια, οικονομικές κρίσεις κλπ, είναι απότοκα του ότι επιμένουμε να έχουμε τον Χριστό αρχηγό. Εάν τον είχαμε βγάλει πιο μπροστά, δεν τα είχαμε περάσει αυτά. Μάλιστα. Επειδή επιμένουμε με την άρνησή μας, όχι ότι επιμένουμε θετικά, επειδή δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή μέχρι σήμερα, και θα δείτε και θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Όταν θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και θα φύγει από τη μέση το άρθρο 3 ή ο Χριστός μας, θα δείτε, διαμαγείας θα λυθούν όλα, για πότε θα μειωθεί το χρέος, για πότε θα ληφθούν μέτρα που δεν θα καταλάβει κανείς, τίποτα, θα αρχίσει η ανάκαμψη και η ανάπτυξη, ορίστε. Τον Ιούνιο είπατε ότι θα... Τον Ιούνιο τελειώνει η προθεσμία που έχει θέσει η κυβέρνηση. Ναι, για την αναθεώρηση, σωστά. Μετά τον Ιούνιο η Βουλή αυτή θα συζητήσει την αναθεώρηση. Τώρα θα γίνει σε Σεπτέμβριο. Ταιριάζουν οι ημερομηνίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, επειδή μέσα σε άκρες παρακολουθώ πολιτικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θα δείτε. Οι εκλογές της Γερμανίας είχαν πει η Γερμανία ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν για την. Και θα δείτε πόσο θα διευκολυνθούν τα πράγματα μόλις κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί ο διάβολος, αυτό που λέω εγώ, οι δυνάμεις του μυστηρίου της ανομίας, επίγειες και υπέργειες, αυτό θέλουν. Να φύγει ο Χριστός από τη μέση. Και όσα τραβάνε τα κράτη του Νότου, τα λεγόμενα πίξ, τα έχετε. Θυμόσαστε, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Ποια κράτη είναι? Αυτά τα οποία είναι τα κατεξοχήν χριστιανικά κράτη. Αυτά τραβάνε τα ελέη του Θεού, γιατί επιμένουν να έχουν τον Χριστό. Ούτε η Δανία, ούτε η Σουηδία, ούτε η Ολλανδία, όλοι αυτοί οι αντίχριστοι, οι κτηνοβάτες, οι... παθαίνουν τίποτα. Όλα τα προβλήματα τα έχουν αυτοί οι οποίοι επιμένουν στο Χριστό. Γι' αυτό ότι ξεκίνησα από την Γιουγκοσλαβία το 1999. Η Σερβία. Τι Σερβία, ναι. Η Σερβία. Τι αυτό ξεκίνησα. Η Σερβία. Και όλοι έχουν συνασπιστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντίον της Ρωσίας, η οποία με την Ουκρανία εισέβαλε και τα λοιπά. Και οι Ρώσοι επαναφέρουν, εξετάζουν το Ελληνικό Σύνταγμα και προσπαθούν τη σχέση που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ Εκκλησίας και κράτους από το ελληνικό, παίρνοντας το Ελληνικό Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή επεξεργάζονται πώς ήταν διαμορφωμένες οι σχέσεις Εκκλησίας και κράτους μέσα από το Ελληνικό Σύνταγμα για να το φτιάξουν και ήδη και εμείς το καταργούμε. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν αληθεύει, η Ρωσία είναι η πρώτη χώρα που εθελοντικά βέβαια έχει δημιουργήσει την κάρτα του πολίτη. Αυτό ξέρω. Ναι, σε εθελοντική φάση. Είναι και η μοναδική από ό,τι ξέρω. Είναι άλλο θέμα όμως αυτό, να το δούμε στο... Ναι, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, τα βασικά που ήθελαμε να ακουστούν σήμερα είναι αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει όσοι μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και να συμπληρώσετε τη γνώμη σας, υποδείγματα τις οποίες εμείς σας δίνουμε, και μπορείτε με δικά σας λόγια να τα διατυπώσετε, να φανεί ότι υπάρχουν Έλληνες χριστιανοί οι οποίοι θέλουν να παραμείνει η θρησκεία τους όπως είναι γραμμένη στο Σύνταγμα. Να πούμε λοιπόν, Γιάννη, και τι άλλα πρακτικά θα έχει στη ζωή μας η κατάληξη του άρθρου 3. Πρακτικά. Δεν θα υπάρχει ο βάπτισμα, το οποίο σήμερα βαπτίζουμε τα παιδιά μας και πάμε να γράφουμε στο δημοτολόγιο και είναι βαπτισμένα ορθόδοξοι χριστιανοί. Η βάπτιση πλέον, η ορθόδοξη χριστιανική βάπτιση, δεν θα αναγνωρίζεται. Τι θα αναγνωρίζετε? Το όνομα θα δίνεται στα μεευτήρια στα παιδιά. Θα υπάρχει ονοματοδοσία. Όποιοι δεν το δώσουν στα μεευτήρια, γιατί μπορεί να μην έχουν παντρευτεί, να είναι άγαμοι ακόμη και να είστε το παιδί πιο μπροστά, όπως γίνεται συνήθως, θα υπάρχει μέσα σε συμφωνία με το Δήμο. Δηλαδή θα πηγαίνει ο πατέρας και η μάνα και θα δίνουν το όνομα στο παιδί. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το γάμο. Ο θρησκευτικός γάμος δεν θα αναγνωρίζεται. Θα αναγνωρίζεται πολιτικός, δηλαδή αν θα πρέπει να παντρευτούμε θρησκευτικά, δεν θα τον ενδιαφέρει το κράτος, γιατί θα είναι αδιάφορο θρησκευτικά.
θα πρέπει να κάνουμε ή το σύμφωνο συμβίωσης, γι' αυτό τα έφτιαξαν, ή θα πρέπει να κάνουμε πολιτικό γάμο. Για να αναγνωριστεί από το άθρησκο κράτος ότι έχουμε πλέον οικογένεια. Αλλιώς δεν θα αναγνωρίζεται. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα που υπάρχει το ακατήχητο του ελληνικού λαού, οι περισσότεροι είναι ακατήχητοι και αδιάφοροι. Και λένε, συνδυάζουν τη βάφτιση με χρήματα, με οικονομία, με τραπέζια. Σου λέει, το παιδί μου πήρε όνομα, σιγά με το βαφτίσω. Και έρχεται λοιπόν, προσέξτε, ο νηπιοβαφτισμός, ας πούμε, γιατί το κάναμε. Γιατί όταν ο γονέας, οι γονείς μάλλον, έχουν αναλάβει την ανατροφή του παιδιού. Η ανατροφή δεν είναι μόνο ηλική, είναι και πνευματική. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουν. Λένε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νηπιοβαφτισμός και ο αρχιεπίσκοπος ήταν μπαλατζάριζε στη συνέντευξη που έδωσε στα παιδιά και να, όταν ενοικιωθεί ο άνθρωπος, τότε να αποφασίζει αν θα πρέπει να ακολουθήσει την ορθόδοξη πίστη ή κάποια άλλη πίστη. Λοιπόν, με το ίδιο σκεπτικό, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε γάλα στο παιδί μέχρι να ενοικιωθεί για να δούμε αν θα αποφασίσει τι γάλα θα πίνει. Δηλαδή, ξεχωρίζουν τα πνευματικά από τα υλικά. Εμείς γιατί τα βαπτίζουμε? Παλιότερα, όταν ήταν δυναμικοί οι χριστιανοί, όταν είχαν ζέουσα πίστη, τα βαπτίζαν πριν σαραντήσουν. Και γι' αυτό υπήρχε η μητέρα, επειδή ήταν λεχόνα, δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Και περίμενε να ακούσει το όνομα του παιδιού από το σπίτι. Και τρέχανε οι πιτσιρικάδες στα χωριά και λέγανε, αναγκαίνανε το όνομα. Και για να σας πω και κάτι έτσι, κάποιος έλεγε ότι ήταν μια βάφτιση στο Βόλο, Γιάννη. Πήγε ο νονός επειδή τα είχε χαλάσει με τους γονείς, αλλά το βάφτισε. Το ονόμασε Καλιγούλα το παιδί. Και τρέξαν τα παιδιά και λέει στη μάνα, Καλιγούλας. Και λέει η μάνα, καλά λέει, τι Καλιγούλας αυτός, αυτοκράτορα έγινε, λέει, το γιος μου. Προσέξτε τότε πώς χρεζότανε το παιχνίδι. Λοιπόν, σας το είπα αυτό έτσι λίγο για να ξεφύγουμε. Η βάφτιση, ο γάμος, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας πάνε. Ο αγιασμός στα σχολεία, τα θρησκευτικά με τον οποίο κάνει διάλογο, λέει ο Αρχιεπίσκοπος με τον Τζίπρα και με όλους αυτούς. Τα θρησκευτικά με το αμετικατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος καταργούνται. Γίνονται θρησκεολογία. Είπαμε η όστια, Ναι. Λοιπόν, επειδή είπατε την όστια, πριν από 2-3 χρόνια, κοιτάξτε τι πάνε να κάνουν για να είσαστε ενήμεροι. Επειδή οι θεολογικοί διάλογοι δεν έχουν βγάλει με τους Λατίνους και τους Προτεστάντες, δεν βγάζουν αποτέλεσμα ένωσης που θα επιθυμούσαν στην Ευρώπη, θέλουν να κάνουν λοιπόν ένωση αρχηγών, να δημιουργήσουν ένα τύπου, ένα θρησκευτικό ΟΗΕ, να κάνουν ένα τέτοιο συμβούλιο, να κάνουν ένωση και μετά να δημιουργήσουν διάφορες επιμέρους επιτροπές για να συζητήσουν τις διαφορές. Αυτό πάνε να κάνουν και γι' αυτό βλέπετε όλα αυτές τις κινήσεις του Οικουμενισμού, του Οικουμενικού Πατριαρχείου που αναγνωρίζει πλέον τα μυστήρια των Λατίνων. Άμα αναγνωρίζει τα μυστήρια, αναγνωρίζει την Εκκλησία. Δεν έχει καμιά διαφορά. Λοιπόν, αυτά πάνε να κάνουν. Μετά ένα άλλο για να επανέλθω στο Σύνταγμα που αφορά πάλι όλους μας. Τώρα γιορτάζουμε το Πάσχα. Εμείς βγήκαμε την τελευταία, ότι θα είναι το τελευταίο Πάσχα επίτηδες για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Ξέρετε από πού θα ορίζονται οι αργίες του κράτους? Όχι από την Αθήνα, όχι από την κυβέρνηση της Αθήνας. Θα ορίζονται από τις Βρυξέλλες. Τι θα κρίνει λοιπόν οι Βρυξέλλες? Ότι έχουμε περισσότερους παπικούς που γιορτάζουν το Πάσχα τότε και οι Προτεστάντες, άρα θα ορίσουμε αργία στα κράτη το Πάσχα των Λατίνων. Να γιατί λοιπόν ο Πατριάρχης λέει ότι πρέπει να βρούμε μια κοινή και ο Πάπας μια κοινή. Μια κοινή συμφωνία, ένα κοινό χρόνο για να γιορτάζουμε από μαζί το Πάσχα, να το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό το λέει. Γιατί οι αργίες θα ορίζονται πλέον από τις Βρυξέλλες. Οπότε φανταστείτε τι θα γίνει αν κάποιοι εμείς θέλουμε να, με βάση τους πατέρες να γιορτάσουμε το Πάσχα όπως το γιορτάζουμε. Δεν είναι μια εργάσιμη μέρα, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλες οι Κυριακές είναι εργάσιμες. Δεν υπάρχει Κυριακή, λέει, χωρίς να είναι εργάσιμη. Ακόμη και το Πάσχα δεν το ξεχωρίζει. Και έστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών παραμονές Χριστουγέννου και μιλούσε για τις Κυριακές. Και κανένας δεν αναφέρθηκε ποτέ. Γιατί το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Γι' αυτό λέει ο κ. Παλετσάκης ότι αν βγάλουμε τον Χριστό, τότε θα σβήσουν όλα τα μνημόνια, θα σβήσει το χρέος όπως σβήσαν τις Γερμανίες και θα αρχίσει η ανάπτυξη. Μάλιστα, λέει ο κ. Παλετσάκης. Αν βάλουμε τον Χριστό.
αν τον βγάλουν από την πίστη μας. Ναι. Τώρα οι πολιτικοί γιατί βιάζονται. Βιάζονται να τον βγάλουν για να, έχουν, να μπορούν να σταθούν να τρώνε τον κορβανά. Χωρίς Χριστό σου λέει θα τρώμε. Με τον Χριστό θα ζοριζόμαστε. Μια ερώτηση να κάνω. Αυτό το βγάλε του Χριστού έχει να κάνει με τα νομοτυπικά ας πούμε, πράγματα ή αν θα βγει από το λαό. Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει ο λαός, γιατί για το λαό θεωρούν ότι είναι μια μάζα η οποία κατευθύνεται. Και η μάζα αυτή στηρίζεται ουσιαστικά, έχουν μάθει να μας στηρίζουν στις τσέπες μας και να βλέπουν τις τσέπες μας και να κινούμαστε με βάση την οικονομία μας. Δεν έχουμε καταλάβει, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί ο Θεός στον κόσμο. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η ευεργεσία του Θεού είναι ανάλογα με τη διάθεση της καρδιάς που έχουμε προς εκείνον. Λοιπόν, αυτοί νομίζουν λοιπόν ότι δίνοντας οικονομικά περιθώρια, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ξέρατε όλοι ότι τα συσίδια της Αρχιεπισκοπής δεν χρηματοδοτούνται τόσο από τις ενορίες, γιατί οι ενορίες είναι καταχρεωμένες. Χρηματοδοτούνται από την αγγλικανική, μέσα σε εισαγωγικά, ομολογία, χριστιανική ομολογία, δηλαδή από τους Άγγλους, και χρηματοδοτείται από μια κοινότητα του Βατικανού που είναι υπεύθυνη για την φιλανθρωπία, την κοινότητα Αιγύρου, έτσι λέγεται. Λοιπόν, γιατί τα δίνουν τα χρήματα? Θέλουν λοιπόν μέσα από την οικονομική συνεργασία που θα αναπτυχθούν μεταξύ των χριστιανών σε επίπεδο αρχηγών, γι' αυτό βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο και λέει κάνουμε κοινωνικό έργο, έχουμε σημαντικό ρόλο, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Μέσα λοιπόν από αυτή την οικονομική συνεργασία να αλώσουμε τις ψυχές. Να συμπορευτεί δηλαδή το ψεύδος με την αλήθεια, το φως με το σκοτάδι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και γι' αυτό η ομολογία μας τώρα είναι 1.200 άτομα, είχαν μπει μέχρι τέλος Μαρτίου. Μόνο 1.200 άτομα από τις 7 Μαρτίου. Λοιπόν, η ομολογία μας θα πρέπει, δεν θα είναι αντίδραση προς αυτούς. Δεν θα τη λάβουν υπόψη μας. Υπόψη τους καθόλου. Και ακόμη και 1 εκατομμύριο και 3 εκατομμύρια. Και 5 εκατομμύρια να μπουν μέσα και να πούνε όχι, αυτοί δεν θα το λάβουν υπόψη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα το λάβει όμως υπόψη ο Θεός. Και εμείς μιλάμε σαν χριστιανοί με το Θεό. Ο Θεός θέλει το βήμα από εμάς. Αυτοί, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γράψουμε, έχουν προαποφασίσει τι θα κάνουν. Μάλιστα. Για την κατάργηση. Για παράδειγμα, είπαμε για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης προχθές πήγε και έφαγε με τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος του έκανε ένα δώρο πριν πάει. Τον κάλυψε όσον αφορά το τάμα του έθνους. Τον κάλυψε λέγοντας ότι αυτός που κινεί το τάμα, ο Αναγνωστόπουλος, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει. Και πάνε, έχει λεφτά και τέτοια, τον άδειασε. Γιατί? Για να στηρίξει το Μητσοτάκη με τον οποίο έτρωγε το ίδιο βράδυ, να τον στηρίξει επειδή είχε πει ο Μητσοτάκης να αποσυρθεί η υπογραφή από τους 16 βουλευτές που έκαναν ερώτηση για την ανέγερση του τάματος και αποσύρθηκε η υπογραφή. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε ο Μητσοτάκης. Δεν είπε ότι εμείς θα είμαστε ενάντια, να πει ξεκάθαρα, είμαστε ενάντια στην κατάργηση του άρθρου 3 του συντάγματος. Είπε το εξής, και σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Είναι ανεπίκαιρη η συζήτηση αυτή σήμερα. Άρα, γιατί να μας λέει πότε θα είναι επίκαιρη, όταν θα βγει πρωθυπουργός θα είναι επίκαιρη. Μα είναι κατοχική βουλή, γιατί να έχουμε διασφαλή. Λοιπόν, άρα να ξέρετε ότι είμαστε σε ένα πόλεμο, όλοι οι χριστιανοί. Υπάρχει ένας διωγμός, άτυπος διωγμός προς όλους τους χριστιανούς. Και θα πρέπει στις περιπτώσεις διωγμών τι έκαναν οι χριστιανοί. Προσευχή και νηστεία. Τα δύο αυτά, προσευχή και νηστεία. Να είμαστε έτοιμοι για μαρτύριο και μαρτύριο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να μας κόψουν αύριο τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στα της πολιτείας, στα πολιτικά πράγματα, να μας κόψουν τη δυνατότητα να τρεφόμαστε από τα προϊόντα τους, να μας κόψουν διάφορα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αν έχουμε αγκαλιά τον Χριστό, τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα μας ρίξει το μάνα, όπως το έριχνε στους Αγίους του, μέχρι πρόσφατα. Στη Μικρά Ασία ένας παππούλης που ζούσε στη Σφύλιο με μάνα τρεφόταν. Πήγαινε άγγελος και έτρεφε και ήταν υγιέστατος. Λοιπόν, να ξέρετε, πρέπει όλοι μας να αγκαλιάσουμε πιο πολύ τον Χριστό, να τον ομολογούμε παντού δημοσίως, να μην φοβόμαστε τίποτα, ούτε για την οικογένειά μας, ούτε για τα παιδιά μας, γιατί πατρίδα μας δεν είναι αυτή. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός, η Βασιλεία του Θεού. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.
θα πρέπει να καταλάβουμε, ακόμη και τα παιδιά μας και η γυναίκα μας και όλοι μας ανήκουμε στον Χριστό και εκείνος κατευθύνει τη ζωή μας. Εάν θέλει ο Κύριος εγώ αύριο να φύγω, μπορεί να βγω από την πόρτα ή σήμερα, να βγω από την πόρτα και να μου πετάξει κάποιος από πάνω ένα κεραμίδι και να φύγω. Εάν δεν θέλει, θα με προστατεύσει από όλους αυτούς τους αχρίους. Μη τους φοβόσαστε λοιπόν, ομολογήστε τον Χριστό. Αυτά ήταν. Θα κλείσω με μία επισήμανση. Ακόμα και ο Πιλάτος, όταν ήρθε η ώρα να αποφασίζει για τον Κύριό μας, απευθύνθηκε στο λαό. Αυτό που σήμερα δηλαδή δεν κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή το δημοψήφισμα, να πει έλα εδώ ελληνική έλα. Απευθύνθηκε στο λαό και τον ρώτησε, ποιον θέλεις να απολύσω, τον Παραβά ή τον πεφάνθη όχλος ως συνήθως. Πάντως να μην πλέξουμε να τους πούμε πάμε για δημοψήφισμα, γιατί ικανοί είναι να το περάσουν με δημοψήφισμα και να βγάλουν αυτό που όχι, θέλουν. Όχι, μακάρι να πηγαίναμε από το σύλλογο, δεν μπορούμε να ζητήσουμε έστω δημοψήφισμα. Καλά τώρα δεν θα μάλλον για κάτι που δεν θα όχι, πιάνουμε και τις λέξεις. Αλλά μακάρι να κάνει ένα δημοσίευμα. Από το σύλλογο. Μα θα είναι δικό τη το δημοσίευμα. Εντάξει, ας το κάνουμε τουλάχιστον. Ήσαν να σκύψουμε το κεφάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω κάτι αυτά που είπε κάποτε ο Αβέρο που έκανε το Πασόκ. Εμείς τα είχαμε προτείνει πρώτα. Ναι, ναι. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα, ότι υπάρχουν έντυπα τα οποία ασχολούνται μονίμως με προφητείες και με λούμενα που πρόκειται να συμβούν, που θα μας δώσουν να πέσει πόλεμο, θα γίνει πόλεμο, θα πέσει πείνα, θα διαμεληστεί η Τουρκία, θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη κτλ. Και όλα αυτά δείχνουν είναι προφητείες. Που ναι, μεν υπάρχουν προφητείες, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία γράφονται καθημερινά από ορισμένα έντυπα και τα οποία μόνο φόβο και ανησυχία εμποιούν στους ανθρώπους, είναι μυθεύματα περί πραγμάτων που μέλουν να γίνουν. Όταν δεν μπορούμε να δούμε αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Και αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ότι έχουν αρχίσει την προσπάθεια, τη συνωμοσία, να βγάλουν σώνη και καλά το χρυσό από την Ελλάδα. Αυτό δέστε το, καταλάβετε το. Όλα τα άλλα τα μελούμενα, οι Τούρκοι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα κτλ. Είναι μυθεύματα. Μην πιστεύετε, μην ασχολείστε με αυτά. Πάμε να βρούμε ποιος θα είναι ο Αντίχριστος, πότε ήρθε, πότε έρθει, όταν δεν βλέπουμε τον Χριστό μας που παίρνουμε. Ποιος θα είναι ο Νόχ, ποιος θα είναι ο Ηλίας, ποιος θα είναι τρεις κατσαρές δηλαδή στο μέλλον, όταν μπροστά στα μάτια μας εκτυλίσσονται γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Εγώ θα ήθελα πάνω σε αυτό, Γιάννη, να πω μία, να μου επιτρέψετε μία κουβέντα. Το 1439 στη Σύνοδο της Φεράρας αποφασίστηκε πάλι μία τέτοια ένωση χριστιανική με τον Πάπα για να πάρουμε τη βοήθεια από τον Πάπα η Κωνσταντινούπολη για να μην πέσει. Και τότε ο Θεός επέτρεψε να έχουμε ένα ζυγό για 400 χρόνια. Ξέρετε γιατί το επέτρεψε? Για να διαφυλάξει την αλήθεια της πίστεως. Και έχουμε Αγίους μέσα σε αυτό το ζυγό, έχουμε μάρτυρες, αλλά η αλήθεια διαφυλάχθηκε. Και σήμερα λοιπόν μέσα σε αυτές τις προφητείες που είπε ο Γιάννης, κάποιες οι προφητείες θα επανειφευτούν. Δεν ξέρουμε το χρόνο. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Ποτέ την Εκκλησία του πάντα την προστατεύει και ποτέ δεν θα επιτρέψει να συμπορευτεί το σκότος με το φως, η αλήθεια με το ψεύδος. Να ξέρετε ότι πάνω σε αυτό θα έχουμε εξελίξεις. Γιατί βλέπουμε ότι όλα πλέον έχουν συμφωνήσει. Ακόμη μου έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης, μου λέει, ξέρεις, λέει, οι κάρτες από πού, λέει, θα προπαγανδίζονται. Από πού γέροντα, του λέει, από τους πολιτικούς, όχι, μου λέει, από τους ραβδούχους. Από τους μητροπολίτες μας, λέει. Και άκουσα κάποιον, έλεγα ο γέροντας, θα παραλέει, αλλά οι γέροντες έχουν άλλη κεραία. Άκουσα λοιπόν ένα ραβδούχο, τον Δημητριάδο στον Ιγνάτιο, να λέει λοιπόν ότι η κάρτα είναι ένα είδος τεχνολογίας που εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Και σήμερα, για παράδειγμα, μια και σου απαντάω για την κάρτα. Σήμερα, για παράδειγμα, θα μας φέρουν την κάρτα, το τσιπάκι, όχι την κάρτα, θα ξεπεράσουμε την κάρτα του κόσμου. Πάμε στο τσιπάκι κατευθείαν, στο χάραγμα δηλαδή. Γιατί έρχεται ως μόδα. Διάβαζα στην Αυστρία και στη Σουηδία, στη Σουηδία το έχουν κάνει ήδη στις εταιρείες, για να μην έχουν, να έχουν πρόσβαση με βάση το τσιπάκι σε συγκεκριμένες πόρτες της εταιρείας, να μην μπορούν να μπουν σε όλα. Να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν την κάρτα. Ο άλλος στην Αυστρία βγήκε ένας νεαρός και έλεγε: το τσιπάκι είναι σαν το τατουάζ. Εγώ έβαλα δύο και
Και ανοίγω, λέει, την πόρτα, λέει, με το χέρι. Κάνω μία έτσι και ανοίγει η πόρτα. Αμέ. Ναι, πάω, λέει, στο και πληρώνω και βάζω αντί για κάρτα και έχω απαλλαγή από κλειδιά. Έτσι θα μας λένε, αυτή είναι η προπαγάνδα τους. Από τα κλειδιά, από τα χρήματα, δεν κουβαλάω τίποτα από χαρτιά. Η διαφορά είναι όμως ότι μέσω της κάρτας, επειδή ξέρουμε από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου ότι θα είναι το χάραγμα ή στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, μας το ορίζει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης. Στην ηλεκτρονική ταυτότητα, στην ηλεκτρονική κάρτα, επειδή δεν θα βγαίνει η φωτογραφία που θα σε βγάζουμε, δεν θα είναι με μια απλή contact φωτογραφική μηχανή, θα είναι με ειδικό μηχάνημα που θα εκπέμπει ακτίνες λέιζερ σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, όπου κατευθείαν με το που θα σε τραβάει, θα σου βάζει και έναν αριθμό εδώ στο μέτωπο που δεν θα φαίνεται με γυμνό μάτι. Δεν μιλάμε για κάρτα, κοιτάξτε. Συνειδητά ναι, μιλάμε για τσιπάκι. Δεν πάει, πάμε πλέον. Ξεπεράστε το τις κάρτες. Ναι, λέγανε μέχρι 15 Ιουνίου. Την κάρτα δεν θα την δεχτούμε. Λοιπόν, μέχρι 15 Ιουνίου λέγανε για την κάρτα. Λοιπόν, πλέον να ξέρετε ότι πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Πάνε στο τσιπάκι και άρχισε να διαφημίζεται στην Ευρώπη το τσιπάκι. Το τσιπάκι λέει, το χάραγμα, το τσιπάκι το βάζουν στο δεξί σου χέρι και στο μέτωπο. Ανάλογα από το θέλει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό γιατί το θέλουν. Επειδή είδαν οι Ευρωπαίοι ότι η κάρτα υπάρχουν για την κάρτα αντιδράσεις, πάνε κατευθείαν στο τσιπάκι. Λέει, οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ δεν θα χάνονται πλέον. Μέσα από το τσιπάκι θα τους βρίσκουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν. Τα παιδιά από το μεευτήριο θα τους βάζουμε τσιπάκι και θα έχουν ησυχάσει πολύ ότι δεν θα υπάρχουν, δεν θα χαθούν ποτέ. Θα ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται. Σε ποιο κέντρο, σε ποια πόλη, σε τι είναι. Μέσα από το τσιπάκι. Αυτά γίνονται μέσα από το κομπιούτερ. Λοιπόν, τώρα μας λένε για την κάρτα. Θα πάμε στην κάρτα του πολίτη. Μέχρι 15 λέει θα αλλάξουμε τις ταυτότητες. Μέχρι 15 Ιουνίου έχουν δώσει προθεσμία και μάλιστα έλεγε ο τυφλός αυτός, πώς τον λέγανε, ο Κουρουμπής, ότι εγώ λέω αν δεν περάσω την κάρτα, όταν είναι υπουργός εσωτερικών. Άμα λέει δεν περάσω την κάρτα, θα παραιτηθώ. Εγώ μπήκα για την κάρτα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο έχουν, γιατί λέει για φορολογικούς λόγους να μην φοροδιαφεύγουμε για να ξέρουν κανένα πάσα στιγμή τι χρήματα έχουμε, γιατί όλα τα γράφουμε στο χέρι πλέον, στο τσιπάκι. Όλα αυτά λοιπόν ή στην κάρτα θέλουν να μας ελέγξουν σαν μάζες. Σαν μάζα μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν σαν πρόσωπα, σαν προσωπικότητα. Το τσιπάκι που θα έρθει θα ακολουθήσει ο Αντίχριστος. Το τσιπάκι κέρδισε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη το περνάνε καταρχήν σαν μόδα στην νεολαία. Στην Ελλάδα που θα πάει. Έχει έρθει ήδη από τη στιγμή που... Στην Ελλάδα έχει έρθει από τη δεκαετία του 90. Ακριβώς. Έχει έρθει από τη στιγμή που υπάρχουν κάρτες, ρε παιδιά, όλοι μας κυκλοφορούμε με μία γαπκάρτ, είναι με τσιπάκια. Με τσιπάκια αυτή τη στιγμή, με τσιπάκια έχουν όλοι σκύλοι. Αυτός που είναι κάτω από τους σκύλου υποχρεούται να το έχει τσιπάκι. Λοιπόν, τα έχουν βάλει από τη δεκαετία του 90. Στα ζώα. Για να μπορούν, λέει, να βρίσκουν τους ιδιοκτήτες. Και γιατί το έχουν στους σκύλους. Και στις κάρτες. Να σας πω, γιατί το έχουν στους σκύλους, για παράδειγμα. Γιατί θα μας πούνε αύριο, ρε, εδώ το έχουμε 30 χρόνια στους σκύλους. Είδατε κανένα να πάθει τίποτε? Δεν είδατε κανένα να πάθει τίποτε. Εσείς θα πάθετε. Και λένε τώρα, δεν διαλύεται αυτό, δεν διασπάται, ότι μπορείς να κάνεις ακτινογραφίες. Βγαίνουν γιατροί και μιλάνε, υπάρχει για το τσιπ. Έχουμε στην εφημερίδα το Σάββατο κάποια έτσι χαρακτηριστικά τι λένε κάποιοι από το εξωτερικό για το τσιπάκι, κάποιοι νέοι και πώς το προπαγανδίζουν. Σιγά σιγά θα δείτε τα αυτοί και εδώ. Κάτι αισιόδοξο. Τελειώσατε. Είναι μέσα σε άκρες ο λαός, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενημερωμένος για αυτό το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το δεχτεί. Κοιτάξτε, ενημερωμένος ο λαός δεν είναι για τίποτα. Όχι, λεπτομεριακά. Θεωρώ ότι θρησκευτικό παιδί. Η κάρτα που είπε ο κύριος εκεί και όλα αυτά, υπάρχει μια φιλοσοφία στη μασονία που λέγεται η φιλοσοφία της εξοικείωσης. Τι κάνουν λοιπόν σιγά σιγά. Τώρα για παράδειγμα καταργούν το χρήμα, το ρευστό. Ναι. Το καταργούν. Θα βάλουμε το πλαστικό. Είδατε με τα capital control μέσα από τις κάρτες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μας πάνε όλα τα πλαστικά. Στη Σουηδία καταργήθηκαν τα μετρητά. Δεν υπάρχουν μετρητά. Στη Σουηδία, αν πας ταξίδι στη Σουηδία και δεν έχεις κάρτα, δεν μπορείς να πας με μετρητά, να έχεις την τσέπη σου μετρητά και να πας να πληρώσεις. Δεν τα δέχονται. Τελείωσε. Τώρα περνάει και προς τα κάτω, στη Δανία. Περνάει και προς τα κάτω. Θα περάσει και στην Ελλάδα.
Είδατε που λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι σιγά σιγά η κατάργηση του χρήματος για λόγους και λέω λόγους περιβαλλοντολογικούς, ότι δεν θα καταστρέφουμε πλέον τα δάση. Δεν θα καταστρέφουν για να χρησιμοποιούν χρήματα. Βρίσκουν πάντα. Ο διάβολος βρίσκει πάντα δικαιολογίες. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας πλέον ως μονάδες, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, αυτοί που έρχονται εδώ, τουλάχιστον 10, 15, 20, 30 άτομα, να μαζέψουν, έχουν ένα κύκλο άλλα 30, 40, 50 άτομα. Αυτοί όλοι να τους ενημερώσουμε, να ομολογήσουμε τον Χριστό και σε αυτούς, να καταλάβουν. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι πιστεύει και γιατί το πιστεύει. Δεν έχει βάλει προτεραιότητα στη ζωή του τη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί χάνουμε. Δεν έχουμε βάλει τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Χωρίς Χριστό, δηλαδή, είναι σαν να μην πηγαίνουμε πουθενά. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον Χριστό. Έστει σύνοδο, υπάρχει κάτι να αντιδράσουμε σήμερα. Κοιτάξτε, η διαβούλευση, ενώ έπρεπε η σύνοδος συνεδρίασε αρχές Μαρτίου και έπρεπε οι δεσποτάδες να βγουν μπροστά με δηλώσεις, η σύνοδος για να καθυστερήσει αποφάσισε προχθές να υπάρξει μια επικοινωνία του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της διαβούλευσης. Και αυτή η επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία, θα ενημερωθεί η Σύνοδος το Μάιο. 20 μέρες δηλαδή, 30 μέρες όταν θα συνεδριάσει στις αρχές Μαΐου, 30 μέρες πριν κλείσει η ημερομηνία της διαβούλευσης. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει αντίδραση συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει ένας αρχιεπίσκοπος και να πει τι πάνε να κάνουν, να καταργήσουν τα άρθρα 3 επικρατούσες. Όλες οι καμπάνες πέρτημα, όλο το 24ωρο. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να αρχίσει να ρωτάει γιατί χτυπάει, ποιος πέθανε, ρε παιδιά. Μα πεθαίνει ο Χριστός, μας τον πεθαίνουν. Να τους λέει ο παπάς και να τους ενημερώνει. Αφού είσαι κόσμο. Έτσι γίνονται οι αντιδράσεις. Κόβεται για παράδειγμα, δεν ξέρουν οι ιερείς μας και αυτό να τους το πείτε. Νομίζουν ότι λόγω της εκκλησιαστικής περιουσίας θα μισθοδοτούνται, ότι με την κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος οι εκκλησίες και τα μοναστήρια μας πάβουν να είναι πλέον νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα γίνουν ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν σταματάει η μισθοδοσία. Γιατί ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει ένα στέλεχος, ένα μέλος, ένα εργαζόμενο σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τι λένε αυτοί, θα δημιουργηθούν άλλου τύπου λέει νομικά πρόσωπα. Το λένε ήδη στην Βουλή. Άλλου τύπου. Για να καλύψουν, για να μην αντιδράσουν οι παπάδες. Οι παπάδες δεν το ξέρουν. Έρχονται αυτά. Και γιατί έρχονται, υπάρχει ένα μασονικό κείμενο, το οποίο κυκλοφορεί και κάποιοι χριστιανοί του κάνουν και σημαία, αλλά είναι μασονικό, είναι το πρόγραμμα, αυτά που περιέγραψε ο κύριος Παλετσάκης, αυτοί τα έχουν βγάλει σε ένα κείμενο και έχουν βάλει 30, 15, 20 εκπροσώπους από διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες, ότι δείχνουν το υπογράφουν και από το Άγιο Όρος. Το λένε υπερκοιμόνιο. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο βγήκε από τη μασονία και είναι τα σχέδια της μασονίας για τη χριστιανική πίστη. Τι κάνουν όμως αυτοί. Χριστιανοί λένε, αχ, το υπέγραψε ο Εφραίμ του Βατοπεδινός, το υπέγραψε ο Τάδε Μητροπολίτης, άρα τα έχει δεχτεί η Εκκλησία. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην στραφούμε εναντίον αυτών που θα τα καταργήσουν, αλλά να στραφούμε εναντίον των ηγετών που φαίνεται ότι να, το κάνανε, αλλά εσείς το είχατε υπογράψει από τότε. Άρα υπάρχει προστογραφία εδώ. Υπάρχει μεγάλη προστογραφία. Ο Εφραίμ δεν βγήκε αναγκαδικά. Ο Εφραίμ έχει στείλει διέψευση στην ελεύθερη ώρα που το δημοσίευσε. Η ελεύθερη ώρα το δημοσίευσε ενώ το πρώτο το υπερμνημόνιο το έκανε πρωτοσέλιδο και το διαφήμισε ότι ήταν τι έχουν αποφασίσει. Τη διάψευση του Εφραίμ την έβαλε στη δύο σελίδα σε ένα μονόστιλο τόσο δά. Τι ρόλο παίζει και ελεύθερη ώρα είμαι στον κόλπο. Όχι, σας λέω πώς εργάζονται. Σου λέει ότι δεν έβαλε τη διάψευση που έπρεπε να την βάλει πάλι μεγάλη, ότι διαψεύδουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες ότι υπάρχει αυτό. Στα συνόφιλα της ελεύθερης ώρας γράφει το έβαλε σε τα εκκλησιαστικά. Στη δεύτερη σελίδα, δεν διαβάζεται εύκολα, γιατί γυρίζει και το μάτι πέσει πάντα δεξιά. Το έβαλε λοιπόν για να μην εκτεθεί η εφημερίδα ότι έγραψε κάτι που δεν ίσχυε. Το έχουν διαψεύσει. Για παράδειγμα, υπάρχουν λάθη στα ονόματα των επισκόπων μέσα που αναφέρονται. Υπάρχουν φοβερά λάθη. Τι ρόλο παίζει αυτό? Δεν ξέρω το ρόλο. Όλες οι εφημερίδες πάντως να ξέρετε ότι κοιτάνε περισσότερο την κερδοσκοπία. Ο Βελόπουλος που έχει φτιάξει αυτό το κόμμα, τι ρόλο παίζει? Κοιτάξτε, μην βλέπετε τι έχουν φτιάξει ο καθένας. Να βλέπετε τι ρόλο θα παίξουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς να γίνουμε πρωταγωνιστές, ο καθένας από εμάς, θυμόσαστε μια χούφτα στο 21,
και λέγανε, ας πούμε, ο καθένας ήταν αντριωμένος και οι γυναίκες ήταν μπουμπουλίνες. Λοιπόν, γιατί εμείς πρέπει να γίνουμε. Μην κοιτάτε, κάποιος μου είπε στη Χαλκίδα προχθές που μιλούσα, λέει να βγει κάποιος μπροστά και να τον ακολουθήσουμε. Και του είπα, λίγο θύμωσα και του λέω, εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα τον απορρίψεις. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσουμε τους εαυτούς μας στον δρόμο, τον χριστιανικό, στον δρόμο προς τη σωτηρία του, στον Ιησού. Και εκεί, όταν βαδίσουμε προς τα εκεί, θα μας δώσει τότε ο Θεός απαντήσεις. Έτσι μιλάει ο Χριστός μας. Μας δίνει απαντήσεις και λέει, ω, από εδώ θα πας. Προσοχή. Χρειάζεται το νόμο. Δεν μας θα διατυπώνεται σε ένα χαρτί πολύ σαφώς. Για να ανεργείουν να περάσουν κατανοητά. Να λένε τώρα μισοπράγματα όμως καταλαβαίνετε. Δεν είναι μισοπράγματα, καθόλου τα λέω. Πάρα πολύ κατανοητά. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένα. Εγώ γράφω στην εφημερίδα και θα συνεχίσω να γράφω και στο επόμενο τεύχος τι έχουν καταργήσει, τι σκοπεύουν να καταργήσουν και τι κάνουν για το Σύνταγμα. Τα γράφουμε μέσα. Γράφω για τους πολιτικούς, γράφω για τα δείπνα, τις συμφωνίες. Είπε ο κύριος Παλετσάκης προηγουμένως και δεν τον διέκοψα για τα 3 εκατομμύρια των υπογραφών. Ξέρετε τα 3 εκατομμύρια που υπογράψαμε όλοι που πήγανε. Στη διαπραγμάτευση με τον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη και σε χρήματα που δόθηκαν στην αλληλεγγύη τότε. Τα εκμεταλλεύτηκε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ποιος χωρέστονε, και πήρε κάποιες εγγυήσεις, κάποιες χρηματικές απολαβές και μετέφερε μετά, το είχε το κοντέινερ στη Σύνοδο και μετά το πήγε στην Πεντέλη. Αυτά έκανε ο μακαριστός. Και γι' αυτό ο Θεός τον πήρε γρήγορα, τον απέσυρε. Αυτά έκανε. Διαπραγματεύτηκε δηλαδή αυτή την πίστη των Ελλήνων. Όλοι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι. Ναι. Αυτό έκανε. Εγώ τα είπα προχθές και στη Χαλκίδα και θα τα λέω. Αυτά έκανε. Διαπραγματεύτηκαν οι υπογραφές. Στα μυστικά δείπνα, στα αρχιεπισκοπικά δείπνα. Και γίνανε συμφωνίες. Τον Πάπα πώς? Στην Ελλάδα, τον Πάπα. Ο Πάπας μεταβγήκε ως μακαριστός ο Στεφανόπουλος και ο οποίος υποτίθεται ότι αυτός έστειλε την πρόσκληση ως αρχηγός κράτους και αποκάλυψε, εγώ λέει δεν θα το πάρω το βάρος που θα φύγω πεθαίνοντας, και αποκάλυψε ότι υπήρχε επιστολή του Αρχιεπισκόπου. Επειδή στον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο απαγόρεψε η ιεραρχία να προσκαλέσει τον Πάπα, τι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος? Κάλεσε, έστειλε γράμμα στον Στεφανόπουλο και τον προσκάλεσε ο Στεφανόπουλος ως αρχηγό κράτους. Και ήρθε ο Πάπας και λέει: εγώ δεν μπορούσα να μην τον δεχτώ πλέον. Αυτές οι πονηριές έγιναν, γι' αυτό έφυγε και γρήγορα. Δεν τα ξέραμε αυτά. Να τα ξέρετε. Να ξέρετε και ο Χριστόδουλος θα μπορούσε να παραμείνει αν ήταν αγνός. Εμείς στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας δεν θέλω να τον καυχηθώ, αλλά γράψαμε ένα μήνα πριν ότι θα αρρωστήσει και θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία. Το θυμάσαι, Γιάννη? Αλήθειες. Απρίλιο του 98, γράψαμε Απρίλιο του. Του 2008 ήταν, το 8 γράψαμε ότι θα αρρωστήσει και θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γιατί είχαμε την προφητεία από ένα γέροντα. Ξέρετε τι μου είχε πει ο γέροντας, αυτά δεν τα έγραψα. Ότι ο Θεός τον ακύρωσε. Σημαίνει ότι τον διέγραψε. Λοιπόν, και έγραψα ενώ ήταν υγιής. Και με πήρε τότε ο τότε πρωτοσύγγελος, επειδή ήμουν και φίλος του Αρχιεπισκόπου, το έλεγα απ' έξω, με πήρε ο πρωτοσύγγελος ο τότε ο Θωμάς ο Συνοδεινός και μου λέει: είσαι βλάχης και γράφεις βλακίες. Ακριβώς αυτό μου είπε στο τηλέφωνο. Και του λέω: εύχομαι να διαψευστώ, του λέω. Τον επόμενο μήνα ρώτησε ο Χριστόδουλος. Ένα μήνα μετά από το κείμενο στην εφημερίδα. Ξέρετε, ο Θεός έτσι μιλάει. Διαγράφει και τον ιερό μου μπορεί να τον διαγράψει μια στιγμή. Όταν δει ότι κινδυνεύει η πίστη, γιατί αυτός καπιέται, νομίζω ότι είναι ηγέτης, νομίζω ότι είναι ο έρκης, καθένας από εμάς. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός έτσι διαγράφει και έτσι μιλάει. Το Βαρθολομίου τόσα χρόνια γιατί τον αφήνει και μας έχει κάνει. Έχει το λόγο του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχει το λόγο του, δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, οι ηγέτες που έχουμε αξίζουν σε εμάς. Όταν εμείς δεν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, θα έχουμε τέτοιους ηγέτες. Όχι, 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 εγώ θα σας απαντήσω ποιοι τις έχουν. Λοιπόν, ποιοι τις έχουν. Ο στήλος της Ορθοδοξίας την έχει ο υποφαινόμενος. Και η Παναγία. Γιατί ο κύριος Παλετσάκης ξέρει, επειδή είμαστε συνεργάτες από το 2004, ξέρει τις δυσκολίες και πώς βγαίνει η εφημερίδα. Τις υπόλοιπες, την Κυβωτό Ορθοδοξίας, την έχει ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού, αν σας λέει κάτι. Και την Ορθόδοξη Αλήθεια την έχει ο Μελισανίδης της ΑΕΚ.
αν σας λέει κάτι. Λοιπόν, αυτά για τις εφημερίδες. Λοιπόν, ο Μαρινάκης είναι επίσημα, ο Μελισανίδης κρύβεται πίσω από τον Φιλιππάκη. Συγγνώμη, ορθόδοξος τύπος. Ορθόδοξος τύπος είναι από παλιά. Δεν μπορεί όμως εκείνος να γράψει για κάτι ενάντια στον Αρχιεπίσκοπο, γιατί τον έχει εχμαλωτήσει. Τον έχει καταδικάσει ο Αρχιεπίσκοπος για κάποιο άρθρο που έγραψε, το οποίο δεν μπορούσε να καταδείξει. Τον καταδίκασε οριστικά για 200.000 ευρώ. Και αν θα δείτε από το 1999, το 2000 που τον έχει καταδικάσει, μέχρι σήμερα δεν έχει γράψει εναντίον του Ιερονύμου ούτε μία κουβέντα. Όλα με τον Ιερόνυμο πάνε κανονικά. Για τον Παναγιώτη έχει τον έχει δικάσει για 200.000 ευρώ. Ναι, οριστικό, για μετάκλημα. Διάβασα δύο άρθρους με την ελεύθερη πατρίδα. Ναι. Δεν ξέρω από την οργάνωση, τι γνώμη έχει. Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια. Και εγώ δεν μετέχω σαν μέλος. Ωστόσο, ξέρω τα μέλη που συμμετέχουν. Αυτοί ξεκίνησαν. Στρατηγοί, κάποιοι διπλωμάτες ανώτατοι, κάποιοι διάφοροι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, να το πω έτσι λαϊκά, μπούχτισαν από όλο αυτό που βλέπουν το σύρφετο και είπαν κάτι πρέπει να κάνουμε. Μετά που ήταν μια ενεργή στρατηγή, τι κάνανε. Λοιπόν, προσκυνήσαμε. Και τώρα βγαίνουν να μας πούνε ότι έχουν σκοτώσει. Όταν ήταν λοιπόν, ακούστε, με, το, με την ίδια λογική δεν πρέπει να προχωρήσει κανένα. Γιατί και εγώ, αν με πιάσει πριν από 10 χρόνια που ήμουν εκτός πίστης και έλεγα ότι είμαι χριστιανός, αλλά ήμουν εκτός ουσιαστικά του ορθού δρόμου και έτσι να έχει πριν από 10-15 χρόνια, θα έλεγε τα ίδια λόγια. Όχι, λοιπόν, δεν είναι έτσι, κοιτάξτε, όμως. Σήμερα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν πλέον, φαίνεται ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάπου πάει λάθος. Κάτι γίνεται λάθος. Είναι κάποιοι διεθνολόγοι, το ένα το άλλο, που είδανε ότι πλέον η πολιτική τους πρόδωσε. Κοινωνιολόγοι και διάφοροι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί είπανε μέσα από το πνευματικό τους, έχουν ένα πνευματικό εκεριωρίτη. Θα μην τα αποκαλύπτουμε όλα, είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Και έφτιαξαν ένα κίνημα. Στην αρχή είπαν να το βγάλουμε κίνημα παλιγυνασίας. Ήταν και ο Νατσιός μέσα, ήταν και κάποιοι άλλοι. Ναι, κάνανε κίνημα παλιγυνασίας και να το κάνουμε σαν τύπο φιλικής εταιρείας, έτσι ώστε όχι να συμμετέχουμε στα πολιτικά δρόμενα, αλλά να αφυπνίσουμε το λαό μας. Έτσι ξεκίνησε σαν ιδέα στην αρχή. Αυτό σιγά σιγά κάποιοι διαφώνησαν και είπαν να κάνουμε παράταξη. Να φτιάξουμε ένα κόμμα και να βγούμε αμέσως μπροστά. Γιατί δεν έχουμε χρόνο πλέον να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Και δημιούργησαν την ελεύθερη πατρίδα. Κάποιοι όπως ο Νατσιός είναι ακόμη στην ιδέα ότι πρέπει να δουλεύουμε ως φιλική εταιρεία σαν κίνημα παλιγενεσία. Όλα αυτά που μας είπατε όμως, με αυτό εδώ το έντυπο που έχουν βγάλει και στοιχήσει κάποιο ποσό, θα μπορούσαν αυτά που μας είπατε εσείς, κ. Παλετσάκης, αυτό το κίνημα. Αν αυτό το κόμμα να ήταν πράγματι κίνημα και να σας είχε δώσει και εσάς εδώ τα έντυπα, 10-20.000 έντυπα, και κάθε φορά που μαζεύετε 15-20 άτομα να μοιράζανε. Άρα όλοι πάνε για τη θέση. Και η στρατηγική δεν θα αλλάξουν ποτέ. Είναι ένα αξιωματικό πολεμικού ναυτικού. Ο Θανάσο Τσάκαλης είναι αξιωματικό πολεμικού ναυτικού. Εγώ είμαι αξιωματικό. Και διώχθηκαν το 2014 γιατί δεν τηρούσαν του άγραφου νόμου. Κοιτάξτε, θα πρέπει για να. Δεν μπορούν να μου πούνε εμένα οι στρατηγοί, όλοι αυτοί που έχουν υπογράψει την αποστρατεία μου γιατί δεν τηρούσαν του άγραφου νόμου. Επειδή βγήκα και κατήγγειλα οικονομικές ατασταλίες και επειδή διαμαρτυρήθηκα για το τζαμί και με αποστρατεύσανε. Και υπάρχει δικαστική απόφαση από τις 29 πρώτου του 2015. Τους διώκουν. Εντάξει, πού είναι η στρατηγή. 29 πρώτου του 2015 υπάρχει από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή όμως. Δεν πρέπει. Γι' αυτό μην πιστεύετε κανένα. Ο αγώνας γίνεται από τον καθένα μόνο του. Ο καθένας μεμονωμένο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι, θα μπορούσαμε έντυπα να βγάλουμε όλοι μαζί έντυπα και να μιλάμε. Τώρα ξεκίνησα, μην τον απορρίψω. Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα, για πρέπει πρώτα να τους γνωρίσετε, ναι, είναι προσωπική. Ναι, και μετά τους καταδικάζουμε. Θα πρέπει να δείτε τα πρόσωπα που αποτελούν. Ναι, να τους ακούσουμε, να τους ακούσουμε και μετά τους καταδικάζουμε. Ο Κοντρώνης έδωσε τον αγώνα χωρίς να λέει ότι θα πάω να γίνω. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτοί, από μέσα. Αυτοί έχουν δεν πει ότι. Δεν θα ελευθερωθεί η Ελλάδα σαν τους άλλους που ήρθαν από την Αίγυπτο. Μην βάζεις το προσωπικό σου στο τέτοιο. Μην τα κυρώνουμε όλα. Βάζεις όλους το ίδιο. Υπάρχουν μέσα σε μια εκκλησία λοιπόν κάποιοι πάνε από καθήκον. Κάποιοι πάνε γιατί πρέπει να δείξουν στην κοινωνία ότι είναι χριστιανοί. Κάποιοι άλλοι πάνε να προσευχηθούν. Θα δείξει. Κάποιοι άλλοι πάνε να προσευχηθούν για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και κάποιοι άλλοι πάνε να προσευχηθούν για όλους τους άλλους. Δεν είναι 42 μάτια. Δεν πάτε στην ομολογία και να συνταχθείτε. 42 μάτια.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και με τη Μονή Εσφυγμένου είχαμε παπές και έχω γράψει και στην εφημερίδα υπέρ της Μονής και με πήρε και ο ηγούμενος και με ευχαρίστησε και γράφουμε πάντα αλήθεια και τους έχουμε προστατεύσει. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πολλές διαφωνίες. Για παράδειγμα, ενώ κίνησε μια ολόκληρη διαδικασία η Μονή Εσφυγμένου, δέχτηκε έναν παλαιμερολογίτη αρχιεπίσκοπο και λειτουργήσε στο Άγιο Όρος. Ναι, έκανε λάθη. Και ο ίδιος τα αναγνωρίζει. Ή για παράδειγμα, λέει, είπε ο γέροντας ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου πολύ φρικτά λόγια για τον Άγιο Παΐσιο και για τον Άγιο Πορφύριο. Και μετά τα ανέρεσε και τα είπε, ξέρω μην είναι. Υπάρχουν τραγικά λάθη από όλες τις πλευρές. Εμείς και εγώ έχω κάνει περισσότερο. Εγώ, αν με ρωτήσετε, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι ο πιο αμαρτωλός που έχει περάσει από τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να απορρίψουμε τον καθένα. Πρέπει να είμαστε μαθήματα Χριστό, να δείχνουμε αγάπη και να κοιτάξουμε ποιους θα ξεχωρίσουμε και με ποιους θα Είπε ο κύριος Παλετσάκης ότι οι μαθητές του Χριστού ήταν φοβισμένοι. Μόνο ένας πήγε στον Γολγοθά. Αυτά λοιπόν ήταν φοβισμένα ανθρωπάκια. Ήταν εξαφανισμένα. Άλλοι τρέχανε από εδώ, άλλοι τρέχανε από εκεί. Τι είδανε και αλλάξανε. Τι είδανε. Είδανε την άλλη πατρίδα. Είδανε την ανάσταση του Χριστού. Είδανε τη νίκη του επί το, στο θάνατο. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Ο αρχιεπίσκοπος μας ακόμη το ψάχνει. Ο θάνατος λοιπόν καταργήθηκε και γίνανε όχι θηρία, γίνανε κήρυκες της οικουμένης και άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πόσοι ήταν, 12. 11 ήταν. Μετά εκλέξανε και το Ματθαίο και γίνανε 12. Ναι. Και προσθέθηκε και ο Απόστολος Παύλος με την πρόσκληση, την ίδια πρόσκληση από τον Κύριο και τον δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος και έγιναν 13. Αυτοί οι 13 λοιπόν άλλαξαν όλη την οικουμένη. Εμείς πώς είμαστε εδώ. Παραπάνω από 13. Αν λοιπόν εμείς κάνουμε, το πιστέψουμε με τον ίδιο τρόπο, να ξέρετε ότι θα αλλάξουμε όχι μόνο την Ελλάδα, θα αλλάξουμε και όλο το γεωπολιτικό περιβάλλον μας γύρω-γύρω. Έτσι δουλεύανε. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ένας από τους μεγάλους Αγίους, τι είδε. Ξέρετε, πολιτικά σήμερα τον λέγαμε ότι ήταν λάθος στην πολιτική του γραμμή. Τι επέλεξε, το 5% της αυτοκρατορίας. Τι είδε σε αυτό το 5%. 5% ήταν χριστιανοί. Το 95% ήταν νεολαράτες. Στο 5% όμως διέκρινε την εντυμότητα. Διέκρινε την υπακοή. Διέκρινε αρετές που δεν έβρισκε στο 95%. Σήμερα το 95% στην Ελλάδα διακρίνεις αρετές. Δεν διακρίνεις. Το 95% όμως κοιτάμε όλοι. Λέμε να βγει ένας αρχηγός να τον ακολουθήσουμε. Όχι. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς που είναι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος δεν κάλεσε κανέναν να πάει να τον δει. Ούτε έστειλε καμιά πρόσκληση, έλα Δημήτρη να με δεις, έλα Διονύση, έλα Αποστόλη. Δεν έστειλε σε κανέναν. Γιατί πηγαίνανε όμως ο κόσμος. Γιατί την ψάγανε. Βλέπανε μια Άγια μορφή, πήγαινες και σου διάβαλε την ψυχή ενώ σε έβλεπε τι κατέβαινες από το μονοπάτι.
διάβαζε τι έχει κάνει, τι τα πάντα. Και στάλει για απ' έξω. Πήγαινε στο γέροντα Ιάκωβο στον Τζαλίκη και κατέβαινε κάτω και σου μιλούσε και έλεγε: έχει καλή ψυχή, μη φοβάσαι. Ή έβλεπε με άλλα μάτια, με άλλη όραση. Αυτοί τέτοιοι χριστιανοί να γίνουμε. Και αν γίνουμε τέτοιοι χριστιανοί, εγώ το εύχομαι σε όλους, στον καθένα προσωπικά απόψε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε Τσίπριδες, ούτε Ιερόνυμος, ούτε κανένα. Εμείς πρέπει να γίνουμε μονάδες αγιότητος. Προσωπική τους, ανοίξαν την καρδιά τους, ζήσαν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά ακόμα δεν ήταν το Πνεύμα τους, είχαν την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και τότε γίνανε, ανδρώθηκαν και μετάλλησαν. Κοιτάξτε, 40 μέρες. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει όχι να κοιτάμε τι κάνει ο διπλανός μας, τι κάνει ο αρχιεπίσκοπος, τι κάνει. 40 μέρες είχαν συνεχώς. Δεν έχουμε κανένα δικαιολογία. Ναι. Δεν μου είπαν, δεν έμαθα, δεν έκανα. Έχουμε αρχικό τον Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, είπε ο Απόστολος Παύλος, όπως και εγώ μιμητής του Χριστού έγινα. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δικαιολογία, όση αμαρτία και αν υπάρχει γύρω μας, όσο και αν δεν υπάρχει, κανένας να μην υπάρχει. Κανένας, εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε γιατί έχουμε. Έχουμε εκεί. Πρώτα απ' όλα την Αγία Γραφή του Καινή Διαθήκη, έτσι, που οφείλουμε να τη μελετούμε. Δεν χρειάζεται να έρθει της ενορίας μας ο ιερέας για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Εάν εκείνος έχει δοξολογήσει, εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός, να ξέρετε ένα πράγμα, βλέπει και διαβάζει, προσέξτε. Αυτό θα το κρίνει ο Θεός, ναι, όπως θα κρίνει και εμένα. Ακούστε, ο καθένας από εμάς, ξέρετε, ο Θεός τη διαβάζει, δεν διαβάζει. Και δεν μας κρίνει αν χτυπήσω εγώ τον Δημήτρη ή του φερθώ άσχημα. Πάντα βλέπει τη διάθεση της καρδιάς. Και αν εγώ πιάσω τον Δημήτρη και τον ταράξω για να μην πέσει ένα βλάκι, πάλι διάθεση. Η διάθεση λοιπόν της καρδιάς βλέπει πάντα. Και αυτό που λέτε μας αποκαλύπτεται όταν εμείς τον επιζητούμε. Έτσι είναι η αγιότητα. Και βλέπουμε τους καρπούς του αγιότητα. Εμείς γιατί μιλάμε για μονάδες. Γιατί είπε ο κύριος Παλετσάκης να είναι ομολογία αυτό. Σας είπα εγώ δεν μας ενδιαφέρει να κάνει Τσίπρας. Μας ενδιαφέρει όμως εσύ που είσαι στο στρατό και έχεις 10 φίλους ή εσύ που έχεις άλλους 10 φίλους να τους μαζέψεις με τους κλειδάρεθμους σε ένα κομπιούτερ και να ομολογείς τον Χριστό. Μια ένωση προσωπική στις οικογένειές μας. Κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Και πάλι ήταν αυτοί Χριστό, ήταν ξηγιόντα έτσι απέναντί σου. Θες μπορείτε να μας πείτε το τρόπο, δεν το ξέρω, να αντιδράσουμε. Και όλοι από το 1974 και σας είπα, το πρώτο είναι η συμμετοχή μας, μην μιλάτε μεταξύ σας, παιδιά. Η συμμετοχή μας στη διαβούλευση. Αυτό για μένα είναι ομολογία. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε βγουν 10, είτε βγουν 20, είτε βγουν 1 εκατομμύριο, αυτό θα είναι μια ομολογία που θα μετρήσει στο Θεό. Οπότε 21 Μαΐου, αν θα γίνει η συγκέντρωση, γίνει, δηλαδή, γιατί όχι στην αλλαγή του συντάγματος που έχει στην κάρτα του πολίτη, πώς? Θα βοηθήσει ότι ναι, υπάρχει μια διεύθυνση, την είχαμε δημοσιεύσει στο στήλο Ορθοδοξίας, σύνταγμα pavladialogos.gov.gr, που μπορείς μέσα από τη διεύθυνση αυτή να μπεις και να συμμετάσχεις με τους κλειδάριθμους της εφορίας σου. Το έχουν κάνει λίγο δύσκολο, τα είπαμε στην αρχή. Αλλά όταν έχεις τη δυνατότητα και θες να μπεις, θα μπεις, όσο και δύσκολο είναι. Υπάρχει κάποιος πούσουλας, ας πούμε, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε για να κάνουμε... Έχουμε ένα χαρτί μοιράσει εδώ, δεν ξέρω αν το πήρατε, και είναι λέμε τι μπορούμε να γράψουμε. Έχουμε στις θέσεις, τι μπορούμε να γράψουμε, όταν θα πούμε μέσα. Ελεύθερα τη θέση, εμείς έχουμε ένα υπόδειγμα. Αυτά είχαμε. Ήταν η καλύτερη ομιλία σήμερα. Διαβάζοντάς σας από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αυτό που λέει, μη τις εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο ημάς, μη σας εξαπατήσει, λέει κανείς, ότι εάν μη έρθει η αποστασία πρώτων και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ή αντικείμενος και υπερερώμενος, πάντα λεγόμενο Θεό, λέει, πρέπει να έρθει πρώτα η αποστασία. Σε αυτή την εποχή πρέπει να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι, ότι βρισκόμαστε και θα γίνει μεγάλη αποστασία. Και ένας τρόπος είναι αυτός τον οποίο, για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας πρέπει να τα εκλογικεύουμε με τη γλώσσα της θεολογίας και να καταλαβαίνουμε τι ζούμε.
Λοιπόν, δεν είναι να λέμε ο Χριστός, η Παναγία κτλ. Να καταλαβαίνουμε όμως αυτά που γίνονται και είναι αυτά που λέγονται εδώ μέσα. Εδώ είναι η Αποστασία, εδώ είναι η δεύτερη Σταύρωση του Χριστού. Όποιος τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ ακούσει το σήμερον κρεμάται επί ξύλου και δεν αισθανθεί την ανάγκη, σας το λέω επειδή εγώ το έχω αισθανθεί, να δακρύσει για αυτά τα οποία τραβάει ο Χριστός μας, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Αποκλείεται να είναι χριστιανός. Εκείνη την ώρα το μυαλό σας να πάει στον Χριστό, γιατί τραβάει πάθη, βασανίζεται, χλεβάζεται αυτή τη στιγμή. Και μαστιγώνεται. Και θα ανεβεί το Γολγοθά και σε λίγο καιρό θα σταυρωθεί από εμάς τους ίδιους εδώ. Θέλω να πω, κύριε Παλετσάκη, ότι όλα τα κόμματα τα βλέπω ίδια. Εγώ δεν έχω διαφορές καθόλου. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Αυτό πιστεύω. Μα δεν υπάρχει τώρα, κοιτάξτε. Όλα τα κόμματα είναι ίδια. Η πολιτική και η λέξη κόμμα είναι ασυμβίβαστα με την λέξη χριστιανισμός και ηθική. Δεν μπορεί, δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Τα εντός βουλής λέω. Όχι, και τα εντός και τα εκτός και τα. Δεν υπάρχει πολιτική και χριστιανισμός, δεν είναι ασύμβατες έννοιες. Είμαστε υποκατοχή και δεν μπορούμε να έχουμε κλειδιά. Ο Χριστός μας λέει γνώση σε την αλήθεια. Υπάρχει στην πολιτική, μπορεί να υπάρξει αλήθεια στην πολιτική. Υπάρχει το συμφέρον, το κομματικό, το ατομικό κτλ. Κτλ. Ο κατέχον, πού είναι ακριβώς, πού αναφέρεται. Β' Θεσσαλονική. Β' Θεσσαλονική, παράγραφο 2. Και λέει, αυτό, ναι, στη συνέχεια, αυτό, που, να σας το διαβάσω εγώ να το έχετε υπόψη εδώ. Λοιπόν, λέει το εξής. Και νυν λέει, και νυν το κατέχον είδατε. Δηλαδή, και τι είναι, και τώρα λέει που μιλάμε, γνωρίζετε, τους λέει ο Παύλος, ποιο είναι το κατέχον. Το κατέχον είναι ουδετέρου γένους, το κατέχον. Νεόμικρον είναι. Νεόμικρον. Και νυν λέει το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήν αυτόν εν το εαυτού καιρού. Τι είναι αυτό λέει που εμποδίζει τον Αντίχριστο να έρθει. Μάλιστα. Το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Γιατί ακόμα λέει συνεχίζεται μυστικά η ανομία. Μόνο ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος. Λέει όταν θα φύγει από τη μέση ο κατέχον, τότε θα αποκαλυφθεί αυτός. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και σας παρακαλώ να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Γίνεται μια προσπάθεια με εκλαϊκευμένα μέτρα και όρους, ας πούμε, που λέγεται αναθεώρηση, να φύγει από τη μέση ο κατέχον. Και αυτό είναι ο Χριστός μας. Και θα φύγει στο τέλος. Γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει εδώ μέσα. Θα φύγει η Αποστασία. Λοιπόν, αυτά είναι προδιαγεγραμμένα. Το χρέωσή μας είναι να αντισταθούμε. Η αντίσταση είναι μία. Επιβάλλεται, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο το πρωί ή μεθαύριο. Οπότε να έχουμε ομολογήσει πριν. Δεν περιμένετε να φανεί ο ηγέτης που θα σας ενώσει και θα σας ένα πράγμα. Μπορεί να πιστεύει ο καθένας από εμάς στον Χριστό. Και αυτός θα βρει εν καιρό τη λύση εκείνη θα μας οδηγήσει. Θα λυτρώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλή Ανάσταση.